Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Τι κάνετε, είστε καλά? Σήμερα έχω την τιμή να έχω το φίλο μου τον Άγγελο, τον Καραγιώργο. Άγγελε, καλησπέρα. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα σε όλους και δική μου η τιμή και η χαρά και η ικανοποίηση και πολλά άλλα θετικά συναισθήματα που για μία ακόμα φορά θα κάνουμε και μια ωραία συζήτηση, είμαι σίγουρος. Λοιπόν Άγγελε, είδες, σου έστειλα ένα βίντεο, εσύ το έψαξες και λίγο παραπάνω, βρήκες και ποιος είναι ο σχεδιαστής και τα λοιπά, αλλά αυτό που έχω να ενημερώσω όλες και όλους τους ακροατές είναι ότι το σημερινό θέμα είναι φωτιά, είναι σωσάρα, είναι δηλαδή κάτι το οποίο πραγματικά δεν πίστευα ποτέ ότι θα μπορέσουμε να το πούμε ανοιχτά στο τραπέζι και να συζητήσουμε. Και ποιο είναι αυτό το θέμα? Είναι κάτι το οποίο ξεκινά, είναι στα σχέδια στην αρχή για μια φυλακή του μέλλοντος η οποία περιλαμβάνει ένα εγκεφαλικό εμφύτευμα. Όταν στο έστειλε Άγγελε το βίντεο πριν λίγες ώρες, τι ακριβώς σκέφτηκες, τι είπες? Σκέφτηκα τη φράση που χρησιμοποιούν στα αγγλικά, που λέγεται ότι αυτό ήταν mind-blowing. Ναι, αυτό μου ήρθε, ήταν το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα. Και θα έλεγα ότι τώρα που το σκέφτομαι, μάλλον είναι και κυριολεκτικό αυτό που σκέφτηκα, γιατί mind-blowing είναι ότι σου γίνεται έκρηξη στο μυαλό, στον εγκέφαλο. Και μάλλον αυτό το οποίο είδαμε εκεί πέρα, κάτι τέτοιο προκαλεί. Οπότε ναι, και εγώ θεώρησα αμέσως, όπως μου είπες, ότι είναι ένα θέμα που πραγματικά, δηλαδή, είναι φωτιά, όπως είπες, ναι. Τυχαία τώρα, εσύ το έχεις ακούσει το τραγούδι εδώ και αρκετές ημέρες. Έφτιαξα στο μουσικό κανάλι ένα κομμάτι το οποίο το παλεύω αρκετό καιρό, πάνω από κανένα δίμηνο, και άκουσες ήδη τον demo, το οποίο θα το βάλουμε και στο τέλος της εκπομπής, που έχει τίτλο «Ζούμε στο Matrix». Mm-hmm. Και πιστεύω ότι αυτό το θέμα, μόλις το ξεδιπλώσουμε και ακούσουν όλες και όλοι, πιστεύω ότι δεν θα αναρωτηθούν απλά αν ζουν στο Matrix, αλλά ότι είναι θέμα χρόνου κάποιοι άνθρωποι να ζούνε πραγματικά σε έναν εικονικό κόσμο. Αλλά για να μην τα πολυλογώ, εμείς θα το συζητάμε, θα βλέπουμε κάτι στις οθόνες μας και θα το βλέπετε και εσείς στην οθόνη. Είναι ένα βίντεο το οποίο είναι σχετικό και ο Άγγελος εδώ πέρα, ο φίλος μου, θα μας πει τι ακριβώς λέει αυτό το βίντεο. Άγγελε, σε σένα το βίντεο. Ωραία, ναι. Θα βάλουμε λοιπόν, ναι, θα βάλουμε τώρα να δείξουμε το βίντεο για το οποίο μιλάμε, το οποίο παρουσιάζει αυτά για τα οποία θέλουμε να αναφερθούμε, τα οποία είναι κάτι το δύσκολο να το έχει φανταστεί κάποιος πιο πριν. Ξεκινάμε και στην πορεία θα πούμε όλα αυτά που έχουμε να πούμε. Λέγεται λοιπόν έτσι, λέγεται Cognify αυτό, το οποίο είναι η φυλακή του μέλλοντος. Μια κατάσταση τώρα έτσι, μια κατασκευή η οποία είναι φτιαγμένη για να θεραπεύει τους εγκληματίες σαν να είναι ασθενείς. Και το κρατάμε και αυτό. Θα είναι δηλαδή, το παρουσιάζεται με έναν τρόπο θεραπείας στην ουσία. Mm-hmm. Και τι θεραπεία λέει το βίντεο, Άγγελε? Αντί λοιπόν, όπως βλέπουμε, να περνάνε χρόνια σε πραγματική φυλακή. Και να πληρώνει και τρόφιμα, φαντάζομαι, σε αυτά τα χρόνια και να έχουν έξοδα. Ναι. Τρόφιμα, χρειάζεται να υπάρχουν οι φυλακές, όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί αυτά είναι και τα επιχειρήματά τους, όπως θα δούμε και στη συνέχεια. Mm-hmm. Μπορούν λοιπόν, αντί να έχουμε αυτές τις πολλές φυλακές, οι οποίες καταναλώνουν και οι άνθρωποι τρόφιμα, να περάσουν, εδώ πέρα διαβάζουμε, μας λέει, ότι θα περάσουν μόλις σε μερικά λεπτά την τιμωρία τους. Πώς λοιπόν, για να συνεχίσουμε.
Θα μπορέσει λοιπόν το Cognify μία μέρα να βάλει τεχνητές μνήμες μέσω ενός εμφυτεύματος κατευθείαν στον εγκέφαλο του έγκλειστου, του φυλακισμένου. Οπότε ναι. Κατευθείαν. Έτσι βλέπουμε. Προχωράμε, έτσι. Ναι, ναι. Αυτές λοιπόν οι πολύπλοκες και πεντακάθαρες πραγματικές που θα δείχνουν σαν ζωντανές μνήμες δημιουργούνται σε πραγματικό χρόνο χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη. Άρα λοιπόν εμείς έχουμε πιάσει το νόημα, έτσι δεν είναι, καταρχήν, ότι θα υπάρχει το εμφύτευμα το οποίο θα πηγαίνει μέσα στον έγκλειστο και θα του βάζει τεχνητές μνήμες με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Και όχι μόνο, θα περνάνε, όπως λέει και στην εισαγωγή, λίγα λεπτά ή λίγες ώρες, και αυτός μπορεί να βιώνει χρόνια όλη αυτή την κατάσταση μέσα στο μυαλό του. Θα υπάρχει, ναι, θα υπάρχει μια διαφοροποίηση ως προς το χρόνο. Θα αντιλαμβάνεται δηλαδή το χρόνο με διαφορετικό τρόπο. Συνεχίζουμε εδώ, γιατί το βίντεο κιόλας τα λέει και αναλυτικά. Γιατί σύμφωνα λοιπόν με τη σοβαρότητα, γιατί θα είναι custom made, θα έχει να κάνει με τον καθένα. Οπότε ανάλογα με τη σοβαρότητα του εγκλήματος και την ποινή, για να συνεχίσουμε, θα φτιάχνονται λοιπόν tailored. Θα είναι δηλαδή κατάλληλα κομμένες και ραμμένες οι μνήμες σύμφωνα με τις ανάγκες του καθενός. Άρα εδώ πέρα μιλάμε και για μια εξατομίκευση. Mm-hmm. Θα είναι δηλαδή συγκεκριμένα για τον καθέναν τι χρειάζεται, τι μνήμες θα πρέπει να του μπουν. Και αυτές λοιπόν οι μνήμες θα περνάνε μέσα στα υπάρχοντα νευρονικά δίκτυα του, θα περνάνε στα νευρονικά δίκτυα του ανθρώπου κατάλληλα, ούτως ώστε να έχουν αυτοί καθορίσει να είναι κατάλληλες για τον ίδιο, σύμφωνα με τη δική του κατάσταση. Δηλαδή θα έχουν πάει και θα έχουν καταγράψει, θα έχουν ελέγξει πλήρως το ίδιο τον εγκέφαλο του ανθρώπου συγκεκριμένα και αναλόγως θα του βάλει τις κατάλληλες μνήμες, ούτως ώστε να μπορεί να μην έχει γνωστικό θέμα, να υπάρξει κάποιο μπέρδεμα με απλά λόγια, αλλά οι μνήμες θα του φαίνονται σαν να είναι πραγματικές. Οπότε λοιπόν λέει ότι είναι μια νέος τρόπος, δηλαδή ούτως ώστε να αλλάξουμε τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τους εγκληματίες, τους αυτούς που κάνουν παραβάσεις. Να κάνουν μια αποκατάσταση δηλαδή. Ναι, είναι ένας νέος τρόπος ακριβώς αυτό, ναι, για την αποκατάσταση, για το σοφρονισμό. Γιατί ξέρεις τώρα, επειδή και οι φυλακές όπως έχουμε δει είναι πολύ σοφρονιστικές, δηλαδή όποιος πάει εκεί πέρα γίνεται αγγελούδι. Οπότε θέλει να συνεχίσουν την καλή δουλειά. Άμα έχεις κλέψει τσίχλα, μετά άμα θες να κλέβεις, ξέρω εγώ, αυτοκίνητα, δεν ξέρω. Ναι, 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 ένα τέτοιο πράγμα. Εκεί μαθαίνεις, παίρνεις το μεταπτυχιακό σου μετά, άμα... το μάστερ. Παίρνεις το μάστερ σου, ναι. Οπότε, κάνεις και γνωριμίες, επαφές, Αυτό είναι και το θέμα, ναι, είναι η δικτύωση μετά, ότι είναι και σε επαφή με τα κατάλληλα άτομα τα οποία έχουν τις γνώσεις, ούτως ώστε να εξελιχθείς. Ναι, πώς θα ανέβεις σε επίπεδο. Αυτό είναι το θέμα. Οπότε αυτό τώρα λοιπόν είναι ένας τρόπος που θα αφοσιωθεί λοιπόν σε αυτόν τον σοφρονισμό. Δεν θα είναι μια τιμωρία, θα είναι πιο συγκεκριμένο ακόμα. Δεν θα θέλουν δηλαδή να σε κρατήσουν μέσα, επειδή όπως είπαμε καταναλώνεις και πόρους, αλλά θα είναι ένας τρόπος ώστε να σοφρονιστείς, γιατί θα σου αλλάζουν οι μνήμες. Και... όμως θα δούμε και στη συνέχεια ότι δεν αλλάζουν μόνο οι μνήμες. Και θα είναι και ταχεία, λέει, η αποκατάσταση. Ταχεία, δηλαδή σε λίγα λεπτά μπορεί να είσαι έτοιμος, δηλαδή. Άλλος άνθρωπος. Αυτό είναι ότι πηγαίνεις μέσα, δηλαδή, σαν να αλλάζεις κουστούμι ένα πράγμα. Λοιπόν, κάνω να πάω στο βίντεο. Κάτι μου ήρθε τώρα, Άγγελε. Ναι. Θυμάσαι ένα πολιτικό πρόσωπο, όνομα δεν θα πω, αλλά θα καταλάβεις, για να μην έχουμε κυνηγητό. Ενώ έλεγε όχι πριν περίπου 9 χρόνια, σε κάτι, ένα θέμα που έπρεπε να αποφασίσει, υποτίθεται, ο Έλληνας, ξαφνικά πήγε σε ένα δωμάτιο και μέσα σε λίγα λεπτά βγήκε έξω και ήταν άλλος άνθρωπος. Κάτι, ναι, τέτοιες καταστάσεις μου θυμίζει.
Πράγματι, πράγματι. Εκεί βέβαια μας είπανε ότι του πήρε γύρω στις 12 ώρες, αλλά στο μυαλό του, αλλά στο μπορεί μυαλό 12 ώρες να ήταν ο χρόνος. 100 χρόνια, δεν ξέρεις ποτέ. Λέω εγώ τώρα, ναι. Έτσι. Φανταστικά. Ναι, ναι, αυτό θυμίζει. Πράγματι. Μέσω πάντα της τεχνητής νοημοσύνης, Μα αυτό είναι γιατί ξέρει καλύτερα. Πάμε, πάμε στο ναι. Βίντεο γιατί είναι μεγάλο και θα τα αναλύσουμε μετά όλο. Πες μου, Άγγελε. Πραγματικά έχει πολλά, ναι. Οπότε λέει ότι αντί να περάσουν δεκάδες χρόνια λοιπόν σε ένα κελί φυλακής, αν θέλουν μπορούν να κάνουν αυτή τη γρήγορη λοιπόν επαναφορά μέσω της, των εμφυτευμάτων των τεχνητών μνημών. Οπότε λοιπόν χρησιμοποιεί το Cognify άμα θέλει να κάνει γρήγορο σοφρονισμό. Πηγαίνει λοιπόν στην αρχή και κάνει ένα αναλυτικό σκανάρισμα εγκεφάλου, ούτως ώστε να φτιαχτεί ένας αναλυτικός χάρτης των νευρονικών δικτύων του στον εγκέφαλό του. Μια χαρά. Ναι, είναι για το καλό και το δικό μας και των αυτών που χρειάζονται σοφρόνηση και φυσικά της ανθρωπότητας. Ναι, γιατί πλέον δεν θα υπάρχουν αυτοί οι οποίοι θα πηγαίνουν ενάντια στις διαταγές του καθεστώτος. Έτσι λοιπόν να πηγαίνει λοιπόν και στοχεύει συγκεκριμένα μέρη του εγκεφάλου, τα οποία είναι κατάλληλα για τη μνήμη, για τη λογική, όπως είναι ο υπόκαμπος, ο πρεπρόσθιος λοβός, τα αμύγδαλα και άλλα μέρη του εγκεφάλου. Και όταν λοιπόν εντοπίσουν τα μέρη τα οποία είναι υπεύθυνα για τη μνήμη, τότε βάζουν το Cognify γύρω από το κεφάλι του φυλακισμένου. Του ασθενή και... φυλακισμένου. Ναι. Ναι, αυτό σωστά. Ναι, πρέπει να το θυμόμαστε ότι ναι, αυτό είναι ο θεραπευόμενος. Γίνεται για θεραπεία αυτό. Ναι, είναι θεραπεία αυτό. Ναι. Η θεραπεία του και τότε λοιπόν αυτό λέει εδώ πέρα ότι καθορίζεται μετά αυτό που είπαμε πριν, το επίπεδο των μνημών και το τύπος καθορίζεται και από τον τύπο του εγκλήματος. Και μέσα από τον εγκέα, από το μυαλό του λοιπόν θα περάσουν τα χρόνια πολύ πιο αργά από ό,τι στην πραγματική ζωή. Και θα κάνει τις εμπειρίες να φαίνονται ότι περάσανε χρόνια. Μέσα σε λίγα λεπτά. Ναι, αυτό τώρα πάλι δηλαδή θα δημιουργεί μια διαφορετική αντίληψη του χρόνου. Και οι συνθετικές μνήμες καθορίζονται, πώς το λέει εδώ, καθορίζονται ανάλογα λοιπόν όπως είπαμε με το έγκλημα το οποίο έχει διαπραχθεί. Και τη μοναδική κατασκευή του κάθε εγκεφάλου και το ψυχολογικό προφίλ. Το όπως είπαμε πριν, δηλαδή, θα υπάρχει εξατομίκευση. Γιατί θα του έχουν κάνει το σκανάρισμα στον εγκέφαλο. Πάμε τώρα εκεί στο βίντεο που λέει για τους βίαιους παραβάτες. Εκεί ξεκινάει το πάρτι. Λοιπόν, ναι, εκεί. Τώρα θα τους δημιουργούνται, λοιπόν, αυτοί οι βίαιοι θα τους δημιουργούνται... πώς το λένε, τάσεις μέσα τους, τα οποία θα κινητοποιούν την ενσυναίσθηση και τη μετάνοια. Θα έχουν και τύψεις, λέει. Θα έχουν τύψεις, ναι, ναι. Γιατί θα βλέπουν, θα τους δημιουργούν τις τύψεις και αυτό είναι πάλι έτσι, εδώ πέρα βλέπουμε μία αντιγραφή του πνευματικού κόσμου. Οι τύψεις για τις οποίες δηλαδή μιλάμε, που είναι στη φύση των ανθρώπων, ούτως ώστε... να γίνονται καλύτεροι και η ενσυναίσθηση, αυτοί θα το δημιουργούν αυτό τεχνητά πάλι και άλλη αντιγραφή και θα βλέπουν την κατάσταση, το έγκλημα που κάνανε από την πλευρά του θύματος. Από την οπτική γωνία. Ναι. Καταλαβαίνεις το τι έχει να γίνει. Ναι. Πολύ μπέρδεμα το πράγμα. Και θα αισθάνονται τον πόνο και τον βασανισμό από πρώτο χέρι που προκάλεσαν. Και μάλιστα, αυτό τώρα εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα, γιατί λέει πολλές μνήμες είναι φτιαγμένες ούτως ώστε να κινητοποιήσουν τραύματα. Ναι. Δηλαδή μπορούν να σου προκαλέσουν τραύμα. Έχουν σχεδιάσει, λέει, να προκαλούν συνέπειες και τραύματα.
Ναι, δηλαδή πάει ο άλλος ο ασθενής και το δημιουργούν τραύμα του ασθενούς. Αυτή είναι η θεραπεία τώρα, σε παρακαλώ. Δηλαδή πας και μια μαλλί και βγαίνει κουρεμένο, δηλαδή δεν κατάλαβα. Οι ειδικοί ξέρουν τώρα, σε παρακαλώ. Αυτός είναι ο σωστός τρόπος, ναι. Να πας για μαλλί και να βγεις κουρεμένος. Ακούω τώρα δηλαδή ότι επειδή ήταν πολλοί, δηλαδή επειδή τραυμάτισαν αυτοί, θα τους τραυματίσουν και τους τραυματίσει και το πρόγραμμα. Τι ζούμε και τι συζητάμε, δεν το περίμενα ποτέ, Άγγελε. Συνέχισε, συγγνώμη, σε διακόπτω. Πώς θα φτάναμε, ναι, πώς θα φτάναμε σε αυτό το σημείο να μιλάμε κανονικά για όλα αυτά. Ναι, δηλαδή, γιατί έχουμε δει τόσα και τόσα, αλλά τέλος πάντων, επειδή είναι μεγάλο το βίντεο και μετά θα κάνουμε την ανάλυση, ας το πάμε σιγά σιγά για να το βλέπουν και οι ακροατές. Ναι. Αυτές λοιπόν οι μνήμες θα μπορούν να κινητοποιούν μακροχρόνιες συνέπειες για τις βίαιες δράσεις, για τις βίαιες συμπεριφορές, όπως θα νιώθουν το θρήνο από την πλευρά της οικογένειας του θύματος ή το φυσικό και συναισθηματικό τραύμα το οποίο προκάλεσαν στο θύμα. Και οι τεχνητές μνήμες λοιπόν μπορούν να καλύψουν ένα μεγάλο εύρος εγκλημάτων. Όπως βλέπουμε δηλαδή εδώ πέρα, εντάξει, δεν είναι τυχαίο εδώ τα προγράμματα, μπορεί να υπάρχουν να καλύπτει κάθε τύπου εγκληματία. Όπως και τώρα το επίκαιρο, το οποίο παίζει συνέχεια ενδοοικογενειακή βία, εγκλήματα μίσους, διακρίσεις. Βέβαια, όλα αυτά με τις γυναικοκτονίες, όλα αυτά είναι τώρα. Θα πρέπει πανικού, μετά. Ναι, τα βιώνουμε καθημερινά, παίζουν αυτά. Ναι, έτσι θα πρέπει όλοι οι άντρες στο Cognify κατευθείαν. Πριν κάνουν κάτι. Είναι επειδή είναι τέτοια η φύση τους. Οπότε όλοι οι άντρες Cognify με τη μία. Χωρίς να κάνουν κάτι από πριν, επειδή θα κάνουν. Τέτοιοι που είναι. Λοιπόν. Και το λέει εδώ πέρα, να το, γιατί έχει, το λέει, τη βία, την οικογενειακή βία, τα εγκλήματα μίσου. Α, γι' αυτό τα πες, ναι. Για τη διάκριση. Ναι, είναι δηλαδή, βλέπουμε εδώ ποια είναι τα σημαντικά εγκλήματα της σημερών ημέρα. Κλεψιές εκεί πέρα, απατεωνιές, εν πάση περιπτώσει και τέτοια πράγματα. Οπότε λοιπόν το σύστημα της συναισθηματικής εξισορρόπησης θα ορίζει τους νευροδιαβιβαστές και τις ορμόνες τα οποία αυτά προκαλούν συναισθηματικές καταστάσεις. Όπως αυτά, μετάνοια, έτσι, τα οποία είναι σημαντικά για το σοφρονισμό. Δηλαδή, όπως είπαμε, πρώτον θα είναι το θέμα ότι θα παίζουν οι εικόνες του εγκλήματος πρώτον, μέσω τεχνητών μνημών, και το δεύτερο θα είναι ότι θα προκαλούνται με τη χρήση ορμονών και νευροδιαβιβαστών μέσα στο σώμα οι κατάλληλες συναισθηματικές καταστάσεις, αυτές δηλαδή του πόνου που προκάλεσε, του πόνου δηλαδή και οτιδήποτε άλλο. Και αυτό θα το νιώθει τεχνητά με τη χρήση, με τον έλεγχο των ορμονών και των νευροδιαβιβαστών. Και θα είναι παρατήρηση σε πραγματικό χρόνο με μηχανισμούς ανατροφοδότησης, το οποίο αυτά θα παρατηρεί, γιατί αυτά τα πράγματα που λέμε για την τεχνητή νοημοσύνη, πάντα παίζει ρόλο η ανατροφοδότηση είναι στο κόλπο. Είναι real time αυτό, real time. Δεν σε αφήνει να πάρεις ανάσα. Θα είναι παρακολούθηση συνέχεια, ναι, για να μπορούμε να έχουμε καλό feedback. να μπορούμε να ξέρουμε πώς θα του κάνουμε τη θεραπεία σωστά. Και γι' αυτό θα παρατηρεί τις νευρικές απαντήσεις, τις νευρικές αντιδράσεις κατά όλη τη διαδικασία. Όλο αυτό δηλαδή θα είναι όλο υπό παρακολούθηση φυσικά. Και θα επιτρέπει στο σύστημα λοιπόν να προσαρμόζεται και να τελειοποιεί τον σοφρονισμό σε πραγματικό χρόνο. Δηλαδή θα κάνει και επιδιορθώσεις στο ενδιάμεσο. Δεν είναι έτσι πάρτο βάλτο. Θα έχει και ενδιαφέρουσα εκεί τροποποιήσεις μέσω παρακολούθησης. Μα γι' αυτό σου λέω real time, δηλαδή. Ναι, δεν έχει τώρα αυτά του πάρτο εκεί. Πάντα θα εξελίσσεται. Πάντα θα εξελίσσεται. Αυτό είναι το θέμα του. Και ξεκινάμε στο πάρτι τώρα, το βίντεο. Θα υπάρχουν νέα οπτικά τέτοια, θα υπάρχουν νέες αισθήσεις και ρεαλιστικό. Δηλαδή θα είναι ένα κανονικό metaverse εκεί πέρα, το οποίο θα είναι φτιαγμένο από τεχνητή νοημοσύνη.
Και για να υπάρχει μακροχρόνιο λοιπόν αποτέλεσμα στη θεραπεία, οι μνήμες θα γίνονται μόνιμες. Α, οποίες... αυτή είναι η βόμπα. Ναι, δεν θα είναι για ένα διάστημα δηλαδή. Θα είναι για πάντα. Θα είναι για πάντα. Ναι. Θα μπαίνουν δηλαδή πλήρως, θα ενσωματώνονται πλήρως στον εγκέφαλο, βέβαια. Άλλη μπόμπα από εκεί πέρα. Δεν είναι δηλαδή απλά ότι θα είναι για ένα διάστημα έτσι λίγο για να γίνει θεραπεία. Όχι. Θα είναι για να θεραπευτείς αιώνια. Είναι μέρος των προσωπικών εμπειριών, αυτό λέει μέσα. Ναι. Μόνο. Ένα πράγμα σαν το εμβόλιο. Το κάνεις και προστατεύεσαι. Μετά είσαι ήσυχος. Πρέπει να κάνεις τη θεραπεία σου. Έτσι. Ναι. Ωραία. Να δούμε τι άλλο εδώ πέρα. Και αυτές οι εμπειρίες, ναι. Τι ωραία. Και όταν θα περνάνε λοιπόν, και αυτό όπως είπαμε, όταν θα γίνεται κατά τη διάρκεια της θεραπείας, θα παίρνονται πολύτιμα δεδομένα από όλους τους ασθενείς, παύλα φυλακισμένους. Κρατούμενους, τους κρατούμενους, ναι. Ναι, τα οποία αυτά θα πηγαίνουν στον κεντρικό υπολογιστή για επιστημονική έρευνα. Δηλαδή θα υπάρχει κεντροποίηση όλα στον κεντρικό υπολογιστή βεβαίως, ούτως ώστε να καταλάβουμε το μυαλό των εγκληματιών και να καθορίσουμε τον καλύτερο τρόπο για να αντιμετωπίσουμε τα εγκλήματα στην κοινωνία. Και να τους βοηθήσουμε. Ναι, αυτό, να θεραπευθούν, να τους θεραπεύσουν. Και θα έχουν analytics λοιπόν από την τεχνητή νοημοσύνη, τα οποία αυτά θα βοηθούν στο να βελτιώνεται η λειτουργικότητα της συσκευής. Ούτως ώστε να τελειοποιηθούν ή να βελτιωστοποιηθούν οι μελλοντικές διαδικασίες. Αυτό, ότι μαζεύοντας δεδομένα, αυτά που έχουμε ακούσει παντού και ακούμε συνέχεια. Πάμε στην επόμενη βόμπα στο βίντεο. Ναι, εκεί λοιπόν βέβαια είμαστε σίγουροι έτσι εκεί στο μετά ότι θα υπάρχει έτσι τα στοιχεία θα είναι κλειδωμένα, θα είναι encrypted και αποθηκευμένα. Ναι, όλα τα δεδομένα. Και μετά θα υπάρχει, και αυτό λοιπόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε στον κόσμο, γιατί έχει φτιαχτεί και με υλικά τα οποία μπορούν να αντέξουν μακροχρόνια χρήση. Έτσι είναι και οικολογικά φτιαγμένο. Είναι καλό και για το περιβάλλον. Και να είναι και φορητά. Α, ναι, φορητά, για να μπορείς να το έχεις παντού μαζί σου. Σε ένα τσαντάκι. Δεν είναι κακό. Να μην χάνεις χρόνο τώρα να πρέπει να πας κάπου. Να μπορεί να λειτουργεί συνέχεια. Άγγελε, θα κανονίσουμε ένα ραντεβού. Θα βρεθούμε σε ένα δωμάτιο και σε 2 λεπτά θα είσαι ένας άλλος άνθρωπος. Αυτό, ναι. Ότι θα κάνεις εσύ, θα πατήσεις τα κουμπιά εκεί και θα πεις πώς με θέλεις. Θα πεις εκεί πέρα σε τι είμαι λάθος, τι χρειάζομαι επιδιόρθωση. Θα κάνεις το πρόγραμμα, δώσεις εντολές. Μετά θα βγάζεις κάτι εκπομπάρες, μετά θα λες ζήτω η τηλεόραση, ζήτω το ένα, ζήτω το άλλο. Θα είσαι ένας άλλος άνθρωπος, θα είσαι πολύ ευτυχισμένος και δεν θα σου κατεβάζουν εκπομπές, δεν θα έχεις shadowban. Θα πηγαίνουν ενημερώσεις παντού και πίστεψέ με, θα έχεις και πολλά εκατομμύρια προβολές. Αλλά δεν θα λες αυτά που λες όμως, θα λες αυτά που δεν λες. Ναι, γιατί εκείνα μετά θα έχω νιώσει πόσο άσχημα έχουν νιώσει όλοι αυτοί που τα έχουν ακούσει και θα νιώσω τόσες πολλές τύψεις και θα πονέσω μέσα μου και θα νιώσω αυτό το βάσανο. Γελάω, Άγγελε, γιατί με πιάσει νευρικό γέλιο, δηλαδή δεν είναι δυνατόν αυτό. Δεν υπάρχει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα να το συζητάμε και να το συζητάει η παγκόσμια κοινότητα. Είναι έτοιμοι να το εφαρμόσουν, αν δεν το έχουν εφαρμόσει κρυφά σε κάποιους κρατούμενους και να έχουν ήδη κάποια πρώτα δεδομένα. Ναι, αυτό μπορούμε να το πάρουμε από πολλές πλευρές, αν δεν το έχουν εφαρμόσει, γιατί εκεί πέρα μιλάει για εμφυτεύματα. Και εμφυτεύματα. Ένα εμφύτευμα δεν είναι τίποτα. Δεν είναι. Όταν υπάρχουν δεν είναι τίποτα, εννοώντας ότι μπορεί τον άλλον την ώρα που θα είναι στη φυλακή να τον πιάσουν 2-3 συγκρατούμενοι του, να του βάλουν ξέρω εγώ ένα αέριο οτιδήποτε ή ένα υπνοτικό χαπάκι κάτι, να την πέσει για ύπνο και να μην ξέρει καν ότι έχει εμφύτευμα άνθρωπος και να ξυπνήσει ξαφνικά σε έναν κόσμο τον οποίο τον έχουν προγραμματίσει, δεν θυμάταν ποιος ήταν. Μα αυτός δεν θα ξέρει ότι του κάνανε τίποτα μετά, θα τα έχει ξεχάσει. Ναι. Οπότε δεν μπορεί να μας το πει εμάς, και μετά... το κάνανε. Όλα καλά δηλαδή, εντάξει. Ναι, πού να το ξέρουμε εμείς ότι το κάνανε, αφού αυτός δεν θα το θυμάται, οπότε θα είναι όλα καλά. Θα είναι ευτυχισμένος ο άνθρωπος. Βέβαια.
Λοιπόν, αυτό λέει στο βίντεο, λέει ότι αντέχει, λέει, στη συχνή χρήση. Δηλαδή το έχουν επειδή μου να μας πάρουν να μπάρζε όλους, εντάξει. Όχι εμάς, λέω εγώ τώρα, να μπορεί να αντέξει τη συχνή χρήση. Πρέπει να μπορεί να αντέξει, γιατί μπορεί να υπάρχουν πολλοί που χρειάζονται θεραπεία τώρα. Όπως πάει. Τι να πω, πάμε, για να δούμε παραπέρα εδώ, τι άλλα. Είναι και δεν χαλάει και δεν κοστίζει κιόλας πολύ. Είναι καλό για το περιβάλλον, δεν είναι πολύ αποτελεσματικό ενεργειακά. Δεν αφήνει αποτύπωμα ενεργειακό. Ναι, και έχει μακρά λειτουργική ζωή, ούτως, και οπότε δεν θα χρειάζεται, λέει, συχνά να το επαναφορτίζουμε. Μην χαθεί καθόλου χρόνο στο ενδιάμεσα. Θα πρέπει να λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο. Και μετά λοιπόν θα έχει και την ικανότητα να συνδεθεί και με άλλα συστήματα φυλακών. Άρα μιλάμε για πολύ μεγαλύτερη κεντροποίηση. Άλλα συστήματα φυλακών, με τι άλλα λοιπόν? Με τις κάμερες, με βιομετρική ταυτοποίηση. Τώρα μας τα ρίξε όλα μέσα δηλαδή. Δεν φτάνανε τώρα, μας ακούσαμε τόση ώρα. Θα συνδέεται με κάμερες παρακολούθησης και με βιομετρικές ταυτοποιήσεις. Τώρα έγινε ακόμα πιο προχωρημένο. Και όταν τελειώσει λοιπόν η θεραπεία, οι συγγενείς, για να δούμε εδώ, θα τους δίνουν μια αναλυτική αναφορά για τις νέες τεχνητές μνήμες τις οποίες τους έχουν βάλει μέσα, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να προσαρμοστούν στα νέα χαρακτηριστικά προσωπικότητας του ασθενούς. Λοιπόν, μία παύση. Λοιπόν, είναι σαν να μου φέρεις εσύ τον υπολογιστή σου και να μου πεις, Νίκο, κάνε ένα format, βάλε, ξέρω εγώ, τα καινούργια, τα Linux, γιατί ξέρω εγώ, Windows δεν χρησιμοποιείς. Λοιπόν, και εγώ να σου πω, ναι, τι θες μέσα, αυτά, ωραία. Ξέρεις κάτι, σου έχω βάλει και αυτά, απλά να ξέρεις ο υπολογιστής νομίζω ότι είναι και αυτό. Αυτό τώρα το συζητάμε σε άνθρωπο, δηλαδή... Φεύγει, ναι, ένας άνθρωπος, ξέρω εγώ, γιατί κατηγορήθηκε ότι είναι εγκληματίας. Παραδείγματος χάρη, είχε κάποια ίσως βία συμπεριφορά, έβριζε πολύ. Εγκληματίας είναι και αυτός. Μπορεί να βρίζει, δεν ξέρω. Μπορεί να μην συμφωνεί με αυτά που περνάνε αυτή τη στιγμή, αυτά που περνάει η νέα μας κοινωνία, η παγκόσμια κοινωνία. Ξέρεις, με κάτι. Το περιβάλλον, βλάπτουν το περιβάλλον. Ναι, ξέρω, μπορεί να πετάει τα σκουπίδια λάθος ώρες, ξέρω εγώ, και να είναι εγκληματίας. Και να σου πούνε, ναι, ότι ξέρεις κάτι, στον πήραμε τον άνθρωπό σου, του χώσαμε καμιά 50.000 ώρες ψεύτικες αναμνήσεις, να ξέρεις ότι τώρα πλέον είναι φορμαρισμένος και διαμορφωμένος, είναι έτοιμος. Φορμαρισμένος! Δηλαδή, σε όρεψε διακόπτω από το βίντεο, δεν μπορώ να το κρατήσω το στόμα, Βρεάκη. Δηλαδή, άκου τώρα να δεις. Λέμε τώρα κάτι το οποίο προσωπικά το καταδικάζω, την ενδοοικογενειακή βία, προς Θεού. Πρέπει να αγαπάμε όλοι και να σεβόμαστε τον άνθρωπό μας, καταδικαστέω. Αλλά πρόσεξε τώρα, λέμε ένα εικονικό σενάριο. Πατάει μια κοπέλα, επειδή την έβρισε και αισθάθηκε απειλή, αυτό το κουμπί πανικού, όπως λέγεται. Πάει η αστυνομία, τον μπουζουριάζει, τον πάει μέσα, του λένε το φορητό γρήγορα. Πώς θα πάμε το σύστημα? Φέρτε μας το κόγκιφι τώρα. Φέρτε το τώρα, το κουμπώνεις απάνω. Σε 3 λεπτά έχουν περάσει 5 χρόνια. Του έχεις βάλει αναμνήσεις ότι ήταν πολύ καλός στο σιδέρωμα, ήταν καλός στο να πλώνει ρούχα, ότι πάντα μαγείρευε αυτός. Και της λένε της κυρίας, μετά από μία ώρα, είναι έτοιμος προγραμματισμένος, έχει σιδερώσει 7.500 πλυντήρια, είναι έτοιμος, πάρ' τον. Είναι και σεφ. Είναι έτσι ακριβώς όμως. Αυτό που πω είναι. Στον έχουμε διαμορφώσει. Δεν κινδυνεύεις τώρα. Είναι έτοιμος και θα είναι καλό παιδί. Θα πλένει τα πιάτα, θα σιδερώνει. Έχει σιδερώσει 7.500 που χάμισα. Έχει πλύνει 10.000 πιάτα. Είναι έτοιμος. Μέσα στα τελευταία 5 χρόνια. Σε μισή ώρα. Κυρίες και κύριοι, γελάμε γιατί. Να πλένει, αυτά, να που, αυτά που συζητάμε είναι μια νέα πραγματικότητα την οποία θα συζητήσουμε και μετά. Πού το έχουμε δει και τι γίνεται. Οχ. Άγγελε, μ' ακούς, είχαμε μια διακοπή στη σύνδεση.
Ναι, ναι, και εγώ και εμένα κάπως. Τώρα μου λέει το σήμα είναι πουρ. Καταλάβαμε. Okay, καταλάβαμε. Εντάξει, καταλάβαμε. Φαντάσου να ήταν και live τι θα γίνονταν. Ε, κακός χαμός. Λοιπόν, ναι, ναι. Είμαστε στο βίντεο τέλος πάντων. Συνεχίζουμε να δούμε τι μας λέει εδώ. Να δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε τους τέλειους ανθρώπους. Για να δούμε εδώ. Α, και μετά λοιπόν επανέρχεται λοιπόν στην κοινωνία να ξεκινήσει μια νέα ζωή μακριά από τα εγκλήματα. Mm-hmm. Και αυτό μπορεί να, λοιπόν να δημιουργήσει επανάσταση στο σύστημα σοφρονισμού με το να μειώσει πάρα πολύ τους μακροχρόνιες φυλακίσεις και τα ανάλογα κόστη. Γιατί είναι τα κόστη. Τώρα πρέπει να μειώσουμε το κόστος. Το οικονομικά. Αυτό είναι το πλεονέκτημα. Διότι οι παραδοσιακές φυλακές χρειάζονται πάρα πολύ, χρησιμοποιούν τεράστια budget για κατασκευές, για συντήρηση, για το προσωπικό, για τη φροντίδα των φυλακισμένων. Συν ότι μπορούν και να τους κάσουν, αλλά συνέχισε, πες. Ναι. Ναι. Εντάξει, έτσι όπως μας το λέει, αυτοί μάλλον θα θέλανε να το σκάσουν, γιατί πιάνουν χώρο πολύ εκεί και χρειάζεται συντήρηση και φροντίδα, φαγητό όπως λέει εδώ πέρα, υγεία, τέλος πάντων προγράμματα σοφρονισμού. Οπότε λοιπόν με το να αντικαταστήσουμε τις υπάρχουσες τιμωρίες με μικρές άμεσους σοφρονισμούς, μέσα από το να βάλουμε τεχνητές μνήμες, θα μειωθούν τα κόστη για να συντηρηθεί η φυλακή και θα μειωθούν πάρα πολύ. Και έτσι λοιπόν τα κόστη, αυτά τα χρήματα, τα οποία θα μπορούν να τα αποταμιεύσουν και μπορούν να τα δώσουμε μετά τα χρήματα αυτά αλλού. Στην παιδεία, στην υγεία, σε διάφορα προγράμματα, κοινωνικά προγράμματα, σε έρευνες, σε πάση περιπτώσει, και όλα αυτά τα οποία βοηθάνε την κοινωνία γενικώς. Ναι, γιατί έχουν πρόβλημα με το χρήμα. Και έτσι λοιπόν θα τους δίνει το Cognify τη δυνατότητα να έρχονται στην κοινωνία γρήγορα πίσω, να επανέρχονται και να βοηθούν λοιπόν και το εργατικό δυναμικό, να αυξάνεται δηλαδή, και να αυξάνεται η παραγωγικότητα, το οποίο θα βοηθάει την οικονομία και θα δημιουργεί έσοδα από φόρους. Το προχώρησε και μετά θα δίνει μετά χρήματα ούτως ώστε να υπάρχει περισσότερες επενδύσεις σε αυτή την τεχνολογία, βέβαια. Πάμε στη βόμπα. Και έτσι λοιπόν ο επιτυχημένος σοφρονισμός μέσα από το Cognify θα μας οδηγεί σε ασφαλέστερες κοινωνίες, θα υπάρχει μειωμένα εγκλήματα, θα αυξάνεται η ποιότητα ζωής. Και μπορεί να έχει ακόμα μεγαλύτερες συνέπειες για το άτομα, για την κοινωνία, δημιουργώντας έτσι ένα πολύ πιο σταθερό και ευνοϊκό μέλλον. Και έτσι λοιπόν, τώρα για να το δούμε και λιγάκι και λίγο παραπέρα τώρα ακόμα, για να το σκεφτούμε λίγο πιο καλά, εκτός από το να θεραπεύουμε ασθενείς, το Cognify επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να θεραπεύουμε αμνησίες, χρησιμοποιώντας, βοηθώντας τους ασθενείς να επαναφέρουν τις παλιές τους μνήμες. Άρα η θεραπεία αυτή δεν είναι μόνο για παρανόμους. Έχουμε επαναφορά και πρόταση στον χώρο της υγείας. Μάλιστα, να επαναφέρει τις μνήμες οι οποίες έχουν καταστραφεί από τον εγκέφαλο, αλλά αυτοί θα τις επαναφέρουν. Συνέχισε, έχουμε ακόμα. Να επαναφέρουν αυτοί τις χαμένες τις μνήμες, υποτίθεται, ή αυτούς, ή επίσης μπορεί να θεραπεύσει ασθενείς οι οποίοι έχουν μετατραυματικό σοκ. Ναι. Διαταραχή μετατραυματικού σοκ. Με το να τους βάζει θετικές μνήμες, αντικαθιστώντας τις αρνητικές. Αυτό είναι το βίντεο, Άγγελε. Αυτό. Καλώς ήρθατε. Ναι. Καλώς ήρθαμε, κυρίες και κύριοι. Βλέπετε ότι έχω ένα νευρικό γέλιο, γιατί αυτά τα πράγματα εγώ στο μυαλό μου, σαν λογικός τρελός, πάρτε το όπως θέλετε, έχω κάποια και εγώ ερωτήματα, τα οποία με αυτή την προβολή την επίσημη της ιδέας και βλέποντας ήδη, γιατί μέχρι να μιλήσουμε τον Άγγελο, γιατί το συζητάμε από χθες,
Ήδη ξεκινάνε κάποια μέσα να συζητάνε για αυτό το θέμα με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και λέγοντας τι καλή που είναι η τεχνολογία και το ένα και το άλλο, και δεν καταλαβαίνουν πιθανόν ότι το κάθε ένα νόμισμα έχει δύο πλευρές. Και εδώ δεν μπορούμε να παίξουμε κοροναγράμματα με μια φυλακή την οποία επισήμως, έτσι όπως θα το προβάλλουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, θα γίνει αποδεκτό και θα το χειροκροτήσουν κιόλας. Πραγματικά, εάν γίνει κάτι τέτοιο, Άγγελε, τα βασανιστήρια που έκανε επί Β' Παγκοσμίου Πολέμου η Γερμανία και ο δικτάτορας Χίτλερ, θα είναι μηδέν. Είναι πολύ πιο ύπουλα τα πράγματα τώρα, γιατί στοχεύουν πλέον στον εγκέφαλο. Δεν είναι απλά, δηλαδή, καλά, καταρχήν υπήρχε πάντα η φυσική κακοποίηση και εντάξει, υπήρχε και συναισθηματική με διάφορους τρόπους. Αλλά τώρα αυτό πηγαίνει πολύ βαθύτερα, γιατί αυτό έχει να κάνει με το ίδιο το μυαλό, έχει να κάνει με την ίδια την αντίληψη της ύπαρξής μας. Και για να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση, Άγγελε, τώρα και μιλάω σοβαρά, γιατί όσο έλεγε στο βίντεο, με είχε πιάσει το νευρικό μου, γιατί πραγματικά αυτό είναι κάτι παραπάνω από δυστοπία. Όταν είμαστε, Άγγελε, τι είναι η ζωή μας, Άγγελε? Δηλαδή, ξέρω και εγώ προσωπικά ότι έχεις κάνει τα ταξίδια και τα λοιπά, είναι αναμνήσεις μας, ωραία. Mm. Και καλός ή κακός, επειδή δεν υπάρχει τέλειος άνθρωπος, όλοι έχουμε κάνει τα σωστά και τα λάθη μας. Το νόημα είναι να αναγνωρίζουμε τα λάθη μας, να μαθαίνουμε από αυτά και να εξελιζόμαστε και να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Συμφωνείς ή διαφωνείς? Βεβαίως και συμφωνώ. Λοιπόν, τώρα μας πασάρουν μια τεχνολογία που σου λέει ότι με ένα απλό τσιπάρισμα δεν θα χρειάζεται να ξοδεύει ο πολίτης πάρα πολλά χρήματα για να σοφρονίσουν έναν φυλακισμένο για αρχή, σαν είδες τι ωραία το πασάρουνε. Θα του βάζουμε, λέει, αυτή τη φορητή συσκευή και θα του κάνουμε μια κοπτοραπτική σε να κάνεις μοντάζ. Δηλαδή, πώς παίρνω εγώ το βίντεο και κόβω, ράβω και τα λοιπά. Και θα έχει μια ζωή την οποία θα νομίζει αυτός ότι την έχει. Θα έχει ψεύτικες αναμνήσεις. Δηλαδή, έτσι όπως το πάμε, αν με αυτή την τεχνολογία που λέει ότι μπορείς μέσα σε λίγα λεπτά να είσαι χρόνια εκεί μέσα, ποιος μου λέει ότι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι ένοχος, πραγματικά δεν είναι ένοχος, δεν είναι μία και δύο περιπτώσεις που έχουν βρεθεί άνθρωποι οι οποίοι μάλιστα και εκτελέστηκαν που δεν ήταν ένοχοι και βρέθηκε μετά στην Αμερική, όπου θα το βάλουν σε ένα τέτοιο πράγμα, θα του κάνουν πολτό το μυαλό, και ενώ δεν είναι ένοχος, θα του εμφυτεύσουν αναμνήσεις ότι θα είναι ένοχος. Σου τι εγγυείται αυτό κανένας? Μα σε οτιδήποτε. Μα το τι πάει να... Οπα, κόπηκε σύνδεση. Άγγελε, κόπηκε σύνδεση. Ναι, το ξέρω. Το ξέρω και γενικότερα. Τώρα μου είναι συνέχεια poor και average εδώ πέρα. Πάμε πολύ καλά. Είπες και γενικότερα... Ναι, τι ήθελα να πω, έχει να κάνει, τι ήταν αυτό, τι έλεγες προηγουμένως, γιατί τώρα μου πήγανε το, τώρα με αυτό μπλεχτήκαμε, ναι, και το ξέχασα, λοιπόν, τι ήθελα να πω. Είμαστε σε αυτό που σου λέω, ότι ένας ο οποίος είναι αθώος, το βάζουν σε αυτή τη συσκευή και το εμφυτεύουν αναμνήσεις ότι έκανε ένα έγκλημα, το οποίο δεν το έκανε ποτέ, αλλά αυτός όμως πλέον, εφόσον δεν θα μπορεί να ξεχωρίσει τι είναι πραγματικότητα, αν είναι πραγματική ανάμνηση ή ψεύτικη, θα πιστεύει όντως ότι το έκανε. Ναι, ναι, ήθελα να πω ότι καταρχήν το τι πάει να πει ένοχος και τι πάει να πει μη ένοχος είναι και σχετικό από την άποψη ότι αυτοί καθορίζουν τους νόμους. Δηλαδή, ένοχος μπορείς να είσαι επειδή είπαμε πέταξες λάθος τη λάθος ώρα. Καταρχήν ξεκινάμε από εκεί. Το τι πάει να πει παράνομος είναι και θέμα... Πάλι έπεσε η σύνδεση. Άγγελε, πάλι κόπηκε η σύνδεση. Ναι, κόβεται τώρα και εγώ τώρα την άκουγα. Κόβεται συνέχεια, δεν ξέρω. Μπορεί να φταίω κι εγώ, δεν μπορεί να φταίω κι εγώ. Εννοώ η σύνδεσή μου. Γιατί γίνονται πολλά με αυτό το θέμα. Μας κόβω από τη συζήτηση. Τέλος πάντων, λοιπόν, για πες μου. Ναι. Όχι, ναι, λέγαμε για το τι είναι νόμιμο και τι είναι παράνομο. Καταρχήν καθορίζεται από αυτού.
τους. Όπως είπες πριν, μπορεί να, εσύ να είσαι ένοχος επειδή πέταξες τη λάθος ώρα τα σκουπίδια σου, ας πούμε, και έβλαψες το κλίμα και δημιουργείς πρόβλημα στο οικοσύστημα. Μα... Καταρχήν ξεκινάμε από εκεί. Και μετά πηγαίνουμε και στο άλλο το θέμα, ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις, βέβαια, ανθρώπων οι οποίοι... Εκεί ήταν και ένα επιχείρημα, υποτίθεται, γιατί δεν έπρεπε να υπάρχει και θανατική ποινή, ότι μπορεί να έχει γίνει λάθος με το δικαστήριο ή μπορεί κάποιος να μην υπάρχουν επαρκή στοιχεία. Πολλά μπορεί να γίνουν. Αυτός γιατί πρέπει να έχει υποστεί αυτή τη θεραπεία και μετά πώς θα γυρίσει πίσω? Μα θα έχει υποστεί θεραπεία ή θα του έχουν εμφυτεύσει αναμνήσεις και θα πιστέψει και στο τέλος ότι όντως έκανε ένα έγκλημα το οποίο δεν έκανε μέσω τεχνητής νοημοσύνης και αυτού του συστήματος, το οποίο είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει. Δηλαδή, εγώ σε πάω και κάπου αλλού, σε ένα πολύ τρελό σενάριο, που είδες, το συζητήσαμε ταυτόχρονα, δηλαδή πήγε το μυαλό μας ταυτόχρονα που μιλήσαμε το μεσημεράκι. Δεν σου θυμίζω όλο αυτό ένα επεισόδιο του Black Mirror? Εντελώς, πάρα πολύ, βέβαια. Μα αυτό ήταν πάρα πολύ, γιατί δείχνει το πώς μπορεί να δημιουργηθεί το ψηφιακό αντίγραφο και να φυλακιστεί εκεί πέρα. Και να υπάρχει και όλο αυτό, διαφορετικά τα πάντα και ακόμα το βίωμα από κάθε άποψη, ακόμα και από άποψη χρόνου. Για να βοηθήσω και τους ακροατές και τις ακροάτιες, αυτό που συζητάμε είναι ένα επεισόδιο επαιτειακό που είχε βγει. Ποιο έτος ήταν, Άγγελε? Πρέπει λίγο αυτό τώρα να το Season 3 ήτανε. Νομίζω ναι, απλώς ήταν το χριστουγεννιάτικο του Black Mirror. Ήταν δηλαδή σαν ταινία, ήταν και, και σε διάρκεια πιο μεγάλη, ήταν μια μισή ώρα. Το οποίο με πολύ λίγα λόγια και συμπλήρωσέ μου, Άγγελε, τι εξιστορεί αυτό το επεισόδιο, ότι όλοι οι άνθρωποι, όλοι, είχαν ένα τσιπάκι στον εγκέφαλο. Αυτό το τσιπάκι είχε κάποιες δυνατότητες, δηλαδή δείχνει, ας πούμε, για παραδείγματος χάρη, ένα ζευγάρι όπου η γυναίκα είχε μείνει έγκυος, δεν το είχε πει στον άντρα, αλλά εκείνο και το βράδυ έπινε πάρα πολύ κρασί, αν θυμάμαι καλά τη σκηνή. Τη θυμάσαι τη σκηνή, Άγγελε? Αυτό δεν το θυμάμαι τώρα. Ναι. Λέμε το ίδιο τώρα το επεισόδιο αυτό. Το ίδιο επεισόδιο νομίζω ότι λέμε, ή όχι άλλο. Τέλος πάντων, θα πάμε και εκεί. Πάταγε, επειδή τσακώνονταν ο άντρας και φώναζε, πάτησε εικονικά με το κουμπί, ας πούμε, δεν είχε υπήρχε κουμπί, και πάτησε mute στον άντρα, όπου στο τέλος, επειδή συνέχιζε να φωνάζει, στην ουσία τον έκανε σαν block. Πώς κάνουμε block στα social media? Τον έβλεπε δεν τον έβλεπε καν την εικόνα, τον έβλεπε ένα γκρίζο πράγμα. Ακριβώς. Με άλλο επεισόδιο, βέβαια. Τέλος πάντων, και στο επιτυακό όμως, αυτό που έδειχνε ήταν ότι ο άλλος νόμιζε ότι ζούσε, αλλά στην ουσία ήταν εγκλωβισμένος μέσα σε ένα... Πώς να το περιγράψουμε αυτό το... Ένα metaverse, ένας εικονικός κόσμος, ψηφιακός κόσμος. Ένας ψηφιακός κόσμος ο οποίος ήταν τέλειος. Τέλειος, δεν μπορούσε να ξεχωρίσεις. Δηλαδή, όπως μας τα περιγράφει αυτή η τεχνολογία, η οποία όπως έβγαλε, είπες, βρήκες και τον ιδιοκτήτη που έδωσε την ιδέα. Μου έστειλε στο βίντεο. Τον προγραμματιστή, αυτόν εκεί. Τον προγραμματιστή, ναι. Δηλαδή, φανταστείτε το εξής, ότι λέμε εμείς τώρα, ότι για οικονομία τώρα, για να μην το βάζεις έναν το φυλακισμένο αυτό το μηχάνημα, θα το πω το στέμα. Με βολεύει, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Είναι λίγο βασιλικό αυτό. Το στέμα, δηλαδή, όταν το βάζει αυτό, για να μην το κάνουν ατομικό και να έχει καλύτερη διαδραστικότητα, άμα είσαι χίλιους φυλακισμένος, τους κουμπώνεις από ένα τέτοιο στέμα, μπαίνουν σε ένα εικονικό κόσμο και εφόσον έχουν τη δυνατότητα από την αρχή να εμφυτεύουν αναμνήσεις, αυτοί τα είχαν μεγαλώνουν σε μια οικογένεια, πάνε σχολείο, σπουδάζουνε, εργάζονται, κάνουν οικογένεια, και στον κανονικό κόσμο, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι 10 λεπτά, 20 λεπτά, μία ώρα, μία μέρα, και αυτοί να νομίζουν ότι ζουν μια ζωή και τους διαμορφώνουν μόνιμες αναμνήσεις, πιστεύοντας ότι αυτό που ζουν είναι πραγματικό. Είναι, είναι παρανοϊκό αυτό, Άγγελε, που συμβαίνει. Είναι γιατί αισθάνεσαι ότι θα τόλμαγα να πω ότι είναι σαν να σου κλέβουν την ψυχή.
την ύπαρξή σου. Γιατί μετά, στην ουσία, εσύ είσαι κάτι άλλο. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε πια ότι εσύ είσαι το ίδιο. Και πέρα από αυτό, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, όταν η παγκόσμια κοινότητα θα θελήσει ότι θα γίνει αυτό, οποιοδήποτε αντιδρούνε, δεν μιλάμε για μεθόδους όπως λέγαν τώρα, τι είπε ο Άγγελος, τι έγραψε στο κανάλι του, κάτω ότι εκεί πέρα ένα μπαν να τελειώνει, κλείστο και το Facebook, να δώσουμε και τους χαιρετισμούς μας στη Μαρία, γιατί ξέρω ότι θα την ακούσει αυτή την εκπομπή. Όπως και τις κάνανε και αυτήν σε ένα μπλοκ για λίγες ώρες στο Facebook, δεν θα είναι αυτές οι τιμωρίες. Θα σου πει ότι ξέρεις κάτι, το σύστημα θα πάρουμε τη Μαρία παραδείγματος χάρη, μιας και την ανέφερα, η οποία γράφει πράγματα τα οποία εμείς δεν συμφωνούμε και εντός παρένθεσης μπορούμε να τη θεωρήσουμε εγκληματία σκέψης, θα την καλέσουμε να πάει, ξέρω εγώ, λέω ένα παράδειγμα, σε έναν χώρο ιατρικό, θα της βάλουμε το στεφάνι, θα πει τι είναι αυτό το στέμα, και μέσα σε 3 λεπτά και με συνοδεία να είναι, με το που θα βγει από την πόρτα, θα βγει μια άλλη Μαρία. Θα έχει συμμορφωθεί, θα κάνει καλό στην κοινωνία. Και μετά θα δώσουν και ένα στην οικογένειά της ένα εγχειρίδιο για την καινούργια Μαρία. Πώς θα τη φέρονται, τι πιστεύει η Μαρία, ξέρω εγώ με τι ασχολείται, ποια είναι τα ενδιαφέροντά της, ναι, πώς θεωρεί ότι έχει ζήσει παλιά. Ναι, θα είναι καινούργια Μαρία με καινούργιες αναμνήσεις. Δηλαδή, Μαρία, άμα μισείς το σίδερο, να ξέρεις ότι στις καινούργιες αναμνήσεις θα το αγαπάς πάρα πολύ το σίδερο. Ναι, να ενημερώσει τι θέλει κιόλας, επιδιορθώσεις, λίγο να το προσαρμόσουν. Ναι, θα το ρωτήσουν εκεί. Θα κάνουμε κάποιες αναβαθμισούλες. Θέλετε κάτι να προτείνετε? Τι θέλετε, θέλει να ξέρετε μπάσκετ, θέλει να ξέρετε, ξέρω εγώ, drums, να το πατάς το κουμπί, ναι, και το βάζεις. Όπως είπες πριν με τον υπολογιστή, θα σου λέγα, ξέρω εγώ, Νίκο, πέρασέ μου μέσα και το Microsoft Office. Ναι. Πέρασέ μου μέσα. Το Systran. Θέλω Google Translate. Ναι, ναι. Μα δεν είναι αυτό. Φαντάσου τώρα ότι εγώ θέλω, ας πούμε, αυτή τη στιγμή να μάθω μια ξένη γλώσσα. Ωραία. Θα πω για παραδείγματος χάρη, δεν θα πω για μια ζωντανή γλώσσα, αλλά θα πω για μια γλώσσα η οποία είναι λίγο δύσκολη, που λέγεται αραμαϊκά. Θέλω να μάθω αραμαϊκά, ok. Λοιπόν, αντί για να πάω στο φυσικό κόσμο, να διαβάσω βιβλία, να προσπαθήσω να μάθω γραμματική, όλα αυτά, και να χάσω χρόνο, θα μπορώ να εκμεταλλευτώ ένα τέτοιο σύστημα θεωρητικό του μέλλοντος, να ζήσω σε έναν εικονικό κόσμο που θα μιλάω από μικρό παιδί αραμαϊκά και θα είναι η φυσική μου η γλώσσα. Οπότε μετά από 2-3 ώρες, μία μέρα, ένα μήνα, που νομίζω ότι θα είναι λίγες ώρες, θα ξυπνήσω ξαφνικά από αυτή την εικονική ζωή και θα ξέρω άπτεστα οποιαδήποτε γλώσσα. Αραμαϊκά, κινέζικα, ιαπωνέζικα, ή θα μπορεί, ας πούμε, ένας φυλακισμένος, αντί για να του βάλουν ψεύτικες αναμνήσεις, να τον κάνουν τον τέλειο εγκληματία. Δηλαδή, πώς έδειχνε στο Matrix που τον έβαζαν μέσα σε έναν θάλαμο? Πάλι έπεσε η σύνδεση. Άγγελε, μ' ακούς? Α, έλα, σ' ακούω, ναι. Έπεσε, βλέπω πάλι σε δίκτυο. Μου έμου κάνει, ναι, πέφτει το δίκτυο. Πρώτη φορά το βλέπω αυτό το σύστημα. Θα το τα συνηθίσεις αυτά, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει παντού. Όχι, χιούμορ διάφορα. Απλώς αυτό στο σημερινό, γιατί χάνεται το 4G, δηλαδή σβήνει εντελώς το 4G. Κάτσε μη χαθεί και συνομιλία στο τέλος. Λοιπόν, όλα πιθανά είναι. Τι ήθελα να πω? Ότι πώς είναι, αν θυμάσαι το Matrix, την ταινία που το βάζουν τον Νίο σε έναν εικονικό κόσμο και μαθαίνει πολεμικές τέχνες. Ναι, αυτό θα είναι το σύστημα. Δηλαδή, και μπορεί έναν άνθρωπο να του πεις ότι αντί για να γίνει καλύτερος άνθρωπος, να του βάλω εγώ, ρε παιδί μου, να ξέρει να λύνει και να δένει όλα τα όπλα, να μπορεί να ξέρει να κάνει τα πάντα, να τον κάνω εγώ τον τέλειο στρατιώτη, με εκπαίδευση μιας ώρας.
και να το πάμε κι αλλιώς. Εφόσον αυτοί ισχυρίζονται ότι μπορούν να ενεργοποιήσουν τις τύψεις και τα συναισθήματα, μπορεί μια τέτοια συσκευή να κάνει και το αντίθετο, να πενεργοποιήσει αυτά τα κέντρα. Ναι, βέβαια. Ναι, αυτά γενικότερα θα λέγαμε κιόλας ότι έχουν δείξει την τάση προς αυτή την κατεύθυνση. Αφενός, με να σκεφτούμε το mind control, που μέσω της κακοποίησης, όπου προσπαθούν να δημιουργήσουν αυτή τη διάσχιση προσωπικότητας και επί της ουσίας να φτιάξουν διαφορετικές προσωπικότητες. Οπότε φαίνεται ότι τεχνολογικά προσπαθούν να κάνουν κάτι τέτοιο, αλλά πιο πριν δεν είχαν αυτή την τεχνολογία για να το κάνουν. Και να σου πω, σε διακόπτω ρε Άγγελα, θα σου πω τώρα τι σκέφτομαι. Θυμάσαι τι πρόβλημα υπήρχε με τους ανθρώπους, όχι τους, συγγνώμη, επίσημα ανθρώπους, δεν υπάρχει έρευνα επίσημα, με τα ζωάκια τα οποία κάναν κλωνοποίηση. Ποιο ήταν το πρόβλημα, θυμάσαι, τι είχε γίνει με την Τόλη? Ποιο ήταν το πρόβλημα, δεν θυμάμαι. Ότι μεγάλωνε πάρα πολύ γρήγορα, πάθαιναν προ-γύρανση. Τα πρώτα πειράματα, αν το θυμάσαι. Δεν το ήξερα καθόλου. Δεν το ναι, ήξερα. Ένα από τα προβλήματα τα οποία καλούνταν να λύσουν εκείνη την εποχή ήταν ότι μέσα σε 2 χρόνια το ζωάκι είχε φτάσει, ξέρω εγώ, τριπλάσια ηλικία, σαν DNA και τα λοιπά. Είχε πρώην γύρανση. Και ποιος σου λέει αυτή τη στιγμή ότι εφόσον μπορεί να αντιγράψει όλες τις αναμνήσεις, δεν μπορούν να φτιάξουν έναν π.χ. κλόνο, αντίγραφο γενετικό, να τραβήξουν τις αναμνήσεις, να τις διαμορφώσουν όπως θέλουν, να τις κουμπώσουν σε αυτόν τον κλόνο και να σου πούν, νάτος, αυτός είναι ο π.χ. ο πλανητάρχης. Και βλέπεις ξαφνικά ένα πλανητάρχη, την ώρα που είναι, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, να κάνει σκηνικά, λες και είναι να πάθει, ξέρω εγώ, επιληπτικό σοκ και κολλάει, ξέρω εγώ, σκάμερες, τρώει σκαλώματα. Ναι. Ή περπατάει, δεν μπορεί να ανέβει καλά τα σκαλιά. Ναι, και ναι, κοντά, δηλαδή, αν δεν πούμε ότι είναι ιατρική λόγικη, υπάρχει και ένα 1 στο εκατομμύριο, αυτή τη στιγμή, εάν μαθαίνετε αυτή η πληροφορία σε εμάς και μας προετοιμάζουν πάντα, αυτό κάνουνε, φαντάσου πού μπορεί να έχουν φτάσει πραγματικά αυτή τη στιγμή. Είναι τρομακτικό αυτό το σενάριο. Και μα αυτό είναι το τρομακτικό. Αυτά που είδαμε, ναι, πόσο πρέπει να είναι η πραγματικότητα. Και μιλώντας για τεχνητή νοημοσύνη, στο τέλος της εκπομπής θα παίξω ένα κομμάτι που λέει αναρωτιόμαστε αν ζούμε στο Matrix, Αν έχω αυτή τη στιγμή σαν απλός χρήστης αυτά τα εργαλεία, όπου με λίγη επιμονή και με παραμετροποίηση αρκετών προγραμμάτων μπορώ να πετύχω αυτό το αποτέλεσμα, αντιλαμβάνεσαι, Άγγελε, τι έχουνε αυτή τη στιγμή σε θέμα τεχνολογίας κάποιοι άνθρωποι ή κάποιες εταιρείες στα χέρια τους. Ναι. Είναι συγκλονιστικό, ναι. Και μόνο που αυτή τη στιγμή που ο μέσος άνθρωπος, ο καταναλωτής, ο τελικός καταναλωτής μπορεί να έχει στα χέρια του κάτι τέτοιο, ναι. Τι θα μπορούσαν να έχουν, τι έχουν αυτοί. Ναι, βέβαια. Και βέβαια. Ήδη αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω για ποιο λόγο γίνεται αυτό, αλλά θα ξεκινήσω ήδη, έχω ξεκινήσει κάποια πειράματα. Υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη πλέον που αν έχεις τον κατάλληλο υπολογιστή μπορείς να το ξεκινήσεις από το μηδέν στον δικό σου προσωπικό υπολογιστή ή στο δικό σου cluster σύστημα. Να ξεκινήσεις τι πράγμα? Να ξεκινήσεις να εκπαιδεύεις από μόνο σου σαν μωρό παιδί μια τεχνητή νοημοσύνη. Αχα, μάλιστα. Ναι, απλώς αυτό θέλει πόρους, θέλει αρκετούς πόρους. Θέλει αρκετούς πόρους, θέλει αρκετή υπομονή, θέλει επεξεργαστική ισχύ, θέλει χωρητικότητα τεράστια. Αλλά θυμάμαι, φίλοι μου Άγγελε, πριν χρόνια που έκανα μια εκπομπή, δεν ξέρω αν το είχες δει, είναι παλιά, που μιλούσα για το DNA, ότι έχουν ανακαλύψει ότι το βιολογικό DNA, το ανθρώπινο και όχι μόνο, έχει τη δυνατότητα να μετατραπεί σε ψηφιακό DNA, δηλαδή να βάλεις μέσα πληροφορίες και μάλιστα πάρα πολύ μεγάλης χωρητικότητας. Πληροφορίες, τώρα πώς δηλαδή, εγώ ήξερα σαν αποθηκευτικό μέσο να χρησιμοποιηθεί. Ναι, όχι μόνο όμως αυτό, δηλαδή βλέποντας όλα αυτά τα δεδομένα και τις τεχνολογίες που έρχονται, δηλαδή
Διάβαζα μια τεχνική που, αν μπορείς να τη ληφθείς, μιλάμε ότι υπάρχει τεχνική αποθήκευσης 215 πενταμπάιτς, δηλαδή 215 εκατομμύρια γιγαμπάιτ, ότι μπορούν να μπουν δεδομένα σε ένα μόνο γραμμάριο DNA και κατά μέσο όρο 1,6 bit σε κάθε βάση του DNA. Μιλάμε τώρα ότι, και πρόσεξε τώρα τι γίνεται, θα το βάλω και στην περιγραφή αυτό, είναι μια παλιά έρευνα την οποία το έχω αναφέρει στο παρελθόν. Αυτό ήταν από κάποιους επιστήμονες της Σχολής Μηχανικής και Εφαρμοσμένων Επιστημόνων του Πανεπιστήμιου Κολούμπια, του Κέντρου Γονιδιωματικής της Νέας Υόρκης, που ήταν τότε επικεφαλής ένας καθηγητής επιστήμης των υπολογιστών, Γιάνιβ Έλγιχ, και αυτοί είχαν ξεκινήσει από το 2012 να δουλεύουν αυτό. Αυτό είναι εβραϊκό όνομα ήταν αυτό ή μου φάνηκε? Δεν το ξέρω. Δεν το έχω ψάξει παραπέρα που είναι ο άνθρωπος και τα λοιπά από που είναι. Αλλά βάζοντας κάτω τώρα τα δεδομένα, ότι ανέφεραν οι επιστήμονες τότε ότι εσύ, ας πούμε, χωρίς να το γνωρίζεις, κοιμόσουν, επειδή δεν ξέρω, σε βάλαν κάπου χωρίς να το γνωρίζεις σε μια διαδικασία και σου βάλαν κάποια δεδομένα στον οργανισμό σου. Τη βιβλιοθήκη του Βατικανού, για παραδείγματος χάρη, οκ. Okay. Ποιο είναι το πλεονέκτημα σε αυτή την τεχνολογία? Πέρα ότι μπορεί να διαρκέσει για πάνω από 2.000 χρόνια η πληροφορία μέσα στο DNA σου, ότι αν κάνεις ένα παιδί, το παιδί αυτομάτως θα έχει τα δεδομένα τα δικά σου, κρυφά, χωρίς να το γνωρίζει. Θα είναι στην ουσία ένα αντίγραφο σκληρού δίσκου δεδομένου του δικού σου. Επειδή θα έχει πάρει το μισό DNA σου, γι' αυτό. Ναι, ναι, θα έχει περάσει, ναι. Οπότε και μεταφέρεται με το DNA σου το μισό που θα πάρει. Ακριβώς. Δηλαδή, σκέφτομαι τώρα το τι τεχνολογίες υπάρχουν, τι νοημοσύνη. Τεχνολογία που είναι από το 2012 επίσημα εφικτή. Ή τουλάχιστον ανακοινώνουν ότι κατάφεραν πάρα πολλά πράγματα. Και βλέποντας και αυτό, δεν μπορώ να μην αναρωτηθώ, έστω και με πιθανότητα μία στο δισεκατομμύριο, φίλε μου Άγγελε, και να μην σου κάνω μία ερώτηση πιο τρελή και από τον τρελό. Και ποιος σου εγγυάται εσένα και εμένα ότι δεν υπάρχει μία στο δισεκατομμύριο, πρόσεξέ με, δεν σου λέω μεγάλες, μία στο δισεκατομμύριο πιθανότητα, για ανάγνωστο λόγο, αυτοί που μας ακούνε, εσύ, εγώ, να είμαστε υποθεραπεία ή υπό κάποιου πειράματος και ό,τι ζούμε, ό,τι βιώνουμε, ό,τι αισθανόμαστε, εμείς να νομίζουμε ότι περνάνε τα χρόνια, τα πάντα κτλ. Και να μην είμαστε κάπου σε ένα αντίστοιχο μηχάνημα. Ξέρω είναι τρελό, αλλά δεν μπορείς να τα αποκλείσεις αυτό, Άγγελε. Με όλα αυτά που βλέπουμε τώρα, δεν μπορείς να τα αποκλείσεις. Απλά, εντάξει, αυτό... Τίθονται πολλά ζητήματα, το κατανοώ αυτό, αλλά υπάρχει έστω και μία στο δισεκατομμύριο. Άραγε είμαστε δηλαδή ο πρώτος πολιτισμός ανθρώπινος, ο οποίος έχει καταφέρει αυτό το τεράστιο άλμα τεχνολογίας. Είμαστε η πρώτη γενιά. Ή μήπως είμαστε μια γενιά μέσα σε μια, ας πούμε, προσομοίωση που έχουμε φτάσει τόσο πολύ ψηλά, υποτίθεται, που ξεκινάμε και φτιάχνουμε προσομοίωση μέσα στην προσομοίωση. Ξέρω, ακούγονται πολύ τρελά αυτά τα πράγματα, μη λογικά, αλλά και αυτά που διαβάζουμε, Άγγελε, και αυτές οι πληροφορίες που λέμε, κάποιοι τα ακούν πρώτη φορά, σπάνε τα όρια της λογικής. Σίγουρα, αυτή τη με τα σπάνε και δεν ξέρεις τι να θεωρήσεις λογικό. Απλά λίγο έχω εγώ αυτό το θεολογικό θέμα. Έχω το θέμα ότι δεν ξέρω κατά πόσο θα υπήρχε μετά νόημα σε αυτό και πώς θα μπορούσε ο Θεός να επιτρέψει να συμβαίνει κάτι χωρίς να υπάρχει νόημα. Εκεί είναι που φρενάρω κι εγώ και λέω ότι είναι μία στο δισεκατομμύριο. Αλλά θεωρώ ότι αν κάποια εταιρεία ή κάποια τρελή σε αυτόν τον κόσμο
εκμεταλλευτούν στο να φτιάξουν μια ανθρώπινη κοινωνία, παύλα με λύση, με μια βασίλισσα βασιλιά που να επακούει τυφλά και να μην υπάρχουν αντιρρήσεις και να είναι όλοι τυποποιημένοι και να έχουν τις ίδιες απόψεις, κάπου εκεί χάνεται αυτό που λέμε άνθρωπος και ανθρωπότητα. Δηλαδή, όπως δημιουργήθηκε η πυρηνική ενέργεια για να έχουμε ενέργεια και εμείς οι παλαβοί άνθρωποι φτιάξαμε πυρηνικά όπλα και τα χρησιμοποιούμε ο ένας τον άλλον σαν παρανοϊκοί, και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε και μάλιστα σε ένα κρίσιμο σημείο, το οποίο δεν λένε οι ειδήσεις τόσο πολύ, όσο αφορά Ρωσία και Ουκρανία και ΝΑΤΟ και τα λοιπά, ποιος μου λέει ότι κάποιος παρανοϊκός δεν μπορεί αυτό το πράγμα τεχνιέντος να το εφαρμόσει για το καλό του παγκόσμιου πολίτη? Δηλαδή να πούνε ότι ξέρεις κάτι, θα βάλουμε ένα τσιπάκι ρε παιδί μου, το οποίο άμα και λογικό θα τα ακούσει ο κόσμος, αν είναι να πάθεις ένα πρόβλημα αρρώστιας, δηλαδή έχεις ένα πρόβλημα καρδιακό, καρδιολογικό, ή παθαίνεις εγκεφαλικό, θα σταλεί ένα σήμα στην υπηρεσία υγείας και θα έρθει ένα ασθενοφόρο να σε παραλάβει και θα σε σώσουμε. Και ποιος μου λέει ότι αυτό το τσιπάκι δεν θα αναβαθμιστεί σε τέτοιο επίπεδο που δεν θα χρειαστεί καν αυτή η συσκευή που βάζουν, το στέμα, όπως το λέω εγώ με δικά μου λόγια, που αναλύουμε για τη φυλακή του μέλλοντος. Αντιλαμβάνεσαι ότι μακάρι να ακούγουμε τρελός και να μην γίνει ποτέ, αλλά αν δεν υπάρξουν οι κατάλληλες δικλείδες προστασίας, θα βρεθεί όλη η ανθρωπότητα σε ψεύτικες αναμνήσεις, χωρίς προσωπικότητα, αλλά στην προσωπικότητα που θα έχει καθορίσει η εταιρεία και η τεχνητή νοημοσύνη. Είναι τεράστιο καμπανάκι αυτό το πράγμα. Σίγουρα είναι αυτός ο σκοπός, αναμφισβήτητα. Και πιο πριν το κάνουν όλο αυτό με ό,τι τεχνολογία είχαν μέχρι πρότινος, με τα μέσα εξαπάτησης και με όλα αυτά. Προσπαθούν, αλλάζουν την ιστορία, γράφουν ό,τι ιστορία θέλουν, προσπαθούν να μας περάσουν εμάς ιδέες για το πώς πρέπει να ζούμε και πώς ζούσαμε και τι. Μέχρι και αυτοί μας μαθαίνουν τι είναι η νοσταλγία. Τι να νοσταλγούμε. Μάκελε, αυτή η τεχνολογία που συζητάμε αυτή τη στιγμή είναι πιθανόν η απάντηση. Εγώ δεν μπορώ να το ξεκολλήσω από το κεφάλι μου. Το θυμάμαι, πες με τρελό, πες με παλαβό. Θυμάμαι μια σκηνή με έναν άνθρωπο που στέκονταν μπροστά σε ένα άρμα, είχε σηκώσει τα χέρια του. Το θυμάμαι. Όταν σου λέω το θυμάμαι, το θυμάμαι. Και χωρίς κανένα ίχνος ανθρωπιάς, το τάγκ πέρασε από πάνω του. Αυτό είναι στο Tiananmen Square, στο Πεκίνο, λες, ναι. Και το θυμόμουν γιατί το είδα στην τηλεόραση, Άγγελε. Το θυμάμαι, το ζήσα. Το ζήσα. Ναι. Δεν ήταν όνειρο. Και ξαφνικά, όταν έκανα μία έρευνα για το Mandela Effect και τα λοιπά, και τι είναι το Mandela Effect εντάχει, είναι ότι νομίζουμε ότι θυμόμαστε κάποια πράγματα έτσι, αλλά έχουν γίνει αλλιώς. Βλέπω ότι το σωστό βίντεο, πρόσεξε, εγώ τι θυμάμαι και το σωστό βίντεο τώρα ποιο είναι, ότι σταμάτησε τάχα μου ο στρατιώτης με το τάγκ ο οδηγός. Και λέω, τι γίνεται τώρα, λέω. Έχω παλαβώσει. Έχω τρελαθεί. Είναι θέματα τώρα αυτά. Αυτό, δηλαδή εσύ θυμόσουν να περνάει από πάνω. Ναι, κανονικά ήταν σκληρή εικόνα. Σκληρή εικόνα. Γιατί, μα γιατί το έδειχνε στις ειδήσεις. Είναι τι να σου πω, τόσο κραυγαλαίο. Είναι σαν να θυμάται κάποιος την επίθεση στους δίδυμους πύργους και ξαφνικά να δει ότι αυτό που είδε δεν ίσχυε και ότι τελικά έπεσε απλά ένα αεροπλάνο, αλλά όχι απάνω στους πύργους. Τελικά του χτύπησαν, ξέρω εγώ, κάτι F-16 και έπεσε κάτω και εντάξει, υπήρξαν λίγες απώλειες. Και να λες, μαργαμότο, εγώ τι θυμάμαι τώρα. Τόσο καυγαλαίο. Δηλαδή, μήπως τελικά δεν έχουμε να κάνουμε με ντέζα βου, αυτό το έχω ξαναζήσει. Μήπως δεν έχουμε να κάνουμε με φαινόμενα Mandela Effect, ότι δηλαδή κάποιες αναμνήσεις που θυμόμαστε δεν έχουν διαγραφεί σωστά ή δεν έχουν παραμετροποιηθεί σωστά σε κάποιους και έχουν παραμείνει κάποιες παλιές αναμνήσεις. Μήπως είναι ένα σφάλμα του ίδιου του εγκεφάλου. Αυτά είναι που με κάνουν και να αναρωτιέμαι, εάν ήδη υπάρχει αυτή η μικρή πιθανότητα κάτι να παρεμβαίνει
χωρίς τσιπάκι καν. Χωρίς τσιπάκι καν και να παρεμβαίνει να υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος όμως. Ναι, αυτό δεν είναι χωρίς τσιπάκι. Τότε πάμε μετά σε όλο το παιχνίδι να ήταν έτσι προφανώς. Αυτό σου λέω. Εσένα δεν σου έχει τύχει κάτι το οποίο θυμάσαι ξεκάθαρα να είναι τελείως διαφορετικό και να λες ρε γαμώτο, αφού το θυμάμαι έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, το θέμα με το Mandela Effect νομίζω ότι όλοι έχουν τέτοιο. Απλά μετά έρχεσαι εσύ και αναρωτιέσαι για τον εαυτό σου. Ναι, λες τώρα είμαι τόσο γκασμάς ή όχι. Ναι, εκεί πηγαίνει σε μια τέτοια κατάσταση. Ναι. Δεν αναρωτιέσαι όπως, ότι, λες, όπως και θα ρωτήσω και εσένα και τους ακροατές που μας ακούν αυτή τη στιγμή με υπομονή, εάν έχουν βιώσει έστω και μια φορά κάτι στη ζωή τους το οποίο όχι απλά να το έχουν βιώσει και να νιώθουν ότι σαν να το έχουν ξαναζήσει, να είναι δηλαδή ένα είδος εγκεφαλικής ψευδαίσθησης ανάμνησης, ντεζαβού κτλ. Αλλά να ξέρουν ολόκληρη ημέρα πώς εξελιχθεί. Μου έχει τύχει με δικό μου άνθρωπο. Και θα σου πω ξεκάθαρα και ένα όνειρο που έχω από δικό μου άνθρωπο. Το έπαθα, το βίωσα εγώ. Όχι το έχω ονειρευτεί, δεν θα σου πω δικιά μου εμπειρία. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ασχολείται με αυτά που ασχολούμαστε εμείς. Σου ξεκινάω την ιστορία. Κρατιέσαι, Άγγελε. Ναι, ναι. Λοιπόν, έχω έναν δικό μου άνθρωπο που με το που ξυπνάμε το πρωί βλέπω ότι δεν είναι στα καλά. Βλέπω ότι είναι λίγο χαμένη. Λέω, τι ακριβώς έχει συμβεί. Μου λέει, δεν μπορεί να το ζω, λέει αυτό. Το κατάλαβε. Και μου εξηγεί, είχα δει ένα όνειρο, λέει, όταν ήμουν στο γυμνάσιο, Δευτέρα Γυμνασίου, τότε που μιλάγαμε ήταν 25 χρονών. Λοιπόν, και το θυμάμαι ακόμα και μου λέει, στο όνειρο αυτό, λέει, μην μιλήσεις, λέει, μην πεις τίποτα, λέει, ήταν να πάμε, Άγγελε, σε μια κηδεία, okay, σε ένα δικό μου άνθρωπο. Και τι μου λέει αυτό το άτομο. Στο όνειρο αυτό, λέει, ονειρεύτηκα, λέει, ότι θα συναντήσουμε, λέει, κάποιους άγνωστους ανθρώπους μετά από μια κηδεία και θα πάμε σε μια πίστα καρτ για να πιούμε καφέ όλοι μαζί. Πώς το ακούσαν όνειρο αυτό? Δεν το ακούσω. Εντάξει, δεν... Παράλογο, να τρελό ρε παιδί μου. Okay. Αφού άγνωστους ανθρώπους και μετά να πας με τους άγνωστους, ναι, να το συγκεκριμένο καφέ, άτομο δεν ήξερε αυτούς τους ανθρώπους. Όταν πήγαμε σε αυτή την κηδεία, Άγγελε, έγινε πρόταση από κάποια άτομα, εγώ δεν μίλαγα ούτε το συγκεκριμένο άτομο, επειδή τέλος πάντων έχασε τον πατέρα του αυτό το άτομο και δεν ήταν σε καλή ψυχολογική κατάσταση, για να του φτιάξουν το κέφι υπήρχε μια πίστα καρτ εκεί κοντά και λέει πάμε να πιούμε ένα καφέ τώρα, πάμε, πού να πάμε, πάμε λέει στα καρτ, λέει, να ξεχαστείς. Και Άγγελε, όχι μόνο αυτό, μου ψιθύριζε στα αυτή, τώρα λέει αυτός θα πει αυτό. Τρελά πράγματα. Δεν μιλάμε δηλαδή για μια σκηνή ντεζαβού, α, αυτό το έχω ξαναζήσει. Και βάζω τον εαυτό μου κάτω και προσπαθώ να σκεφτώ με τη λογική μου, με την τεχνολογική λογική, πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δει πριν τόσα χρόνια ένα όνειρο να μου το εξιστορεί και να το ζούμε ταυτόχρονα στην πραγματική μας ζωή. Ναι, αυτό όμως, αυτό μπορεί να έχει να κάνει και με κάτι πιο πνευματικό, να το θέσω έτσι. Δηλαδή, δεν διαφωνώ. Απλά εγώ το πάω τεχνολογικά αυτή τη στιγμή. Δεν διαφωνώ. Είναι ένα άλλο θέμα το πνευματικό και συμφωνώ. Ναι, λέω μήπως δεν έχει να κάνει με τεχνολογία, επειδή έχει να κάνει με, ναι, το μέλλον. Μήπως μα σου λέω ότι το συγκεκριμένο, ναι, άτομο δεν είναι κάτι ότι βλέπει όνειρα και τέτοια πράγματα. Καμία σχέση. Δεν ασχολείται καν. Ναι, έτυχε όμως. Έτυχε. Να θυμάται αυτό το πράγμα χρόνια και να το βιώσει και να το βιώνει εκείνη την ώρα και να το εξιστορεί σε μένα. Και αν βγάλουμε το πνευματικό κομμάτι, γιατί κάποιες φορές για να μπορέσουμε να εστιάσουμε σε ένα προβληματισμό, πρέπει να βγάλουμε το πνευματικό κομμάτι και να πούμε τεχνολογία. Πώς είναι εφικτό αυτό το πράγμα? Αυτό όμως είναι λίγο διαφορετικό ίσως από αυτό που λέμε, γιατί έχει να κάνει με το μέλλον, δεν έχει να κάνει με μνήμη. Ναι. Πιο πολύ. Εγώ δεν σου δηλαδή λέω ότι εάν μια τεχνολογία δεν έχει τελειοποιηθεί στο βαθμό που επιθυμεί ο σχεδιαστής, μπορεί να υπάρχουν τέτοια σφάλματα. Εκεί στο πάω.
Ναι, και σφάλματα όπως το Mandela Effect. Ναι, ναι. Αν είναι να μιλήσουμε για κάτι τέτοιο. Όπως εγώ θα σου κάνω την πιο απλή ερώτηση. Το ανθρωπάκι της Μονόπολης, το θυμάμαι ότι είχε ένα μονόκιαλο. Εγγυημένο αυτό. Όταν συνειδητοποίησα ξαφνικά ότι δεν υπήρχε αυτό το μονόκιαλο, τρελάθηκα, λέω, δεν γίνεται, λέω. Αυτό είναι πολλά και εγώ έχω διάφορα τέτοια, τώρα δεν τα θυμάμαι, ναι, δηλαδή αυτό τώρα δεν έχει, αυτός δεν έχει, εγώ θυμάμαι δηλαδή ότι είχε ένα μόνο που το κράταγε με το χέρι, αυτό δεν, ένα που κράταγε με το χέρι. Τι κράταγε με το χέρι? Τα γυαλιά, ήταν αυτά τα γυαλιά που τα κρατάς με το χέρι. Ναι. Α, και τι δεν έχει αυτό? Άγγελε, δεν υπάρχει γυαλάκι. Δεν υπάρχει γυαλάκι. Υπάρχει τόσο και τώρα. Ούτε καν. Δεν υπάρχει. Πάτε και δες. Δεν υπάρχει γυαλάκι. Δεν υπάρχει γυαλάκι, Άγγελε. Κι εγώ έτσι το θυμόμουν. Άρα, Άγγελε, εμείς οι δύο είμαστε από κάπου αλλού, μάλλον. Κάπου έχουμε σκάσει σε λάθος κόσμο, ε. Μάλλον έγινε κάποιο μπέρδεμα στις κατευθύνσεις. Πήραμε λάθος δρόμο, μάλλον. Χάσαμε το δρόμο μας. Μην το φωνάζουμε και πολλοί, θα έρθουν να μας βάλουν το στέμα. Θα μας δω. Όχι, ναι, αυτό είναι, για να μας διορθώσουν λίγο τις μνήμες. Γιατί από ό,τι φαίνεται υπάρχουν κάποια θέματα. Ναι, πρέπει να χρειαζόμαστε επιδιόρθωση. Γι' αυτό θέλουν το feedback, για να βρουν τα λάθη, να διορθώσουν. Άγγελε, πόσες ταινίες έχουν βγει που λέγανε για τέτοια δυστοπικά πράγματα? Πόσες? Καλά, συνέχεια. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε, χτυπάω το καμπανάκι και εγώ και εσύ μαζί, και πιθανόν όποιος ακούει αυτή τη στιγμή και καταλαβαίνει τι συμβαίνει, θα έχει μείνει το στόμα ανοιχτό. Αλλά επειδή ξέρω, αγαπητοί κυρίες και κύριοι, ότι δεν θα μας πιστέψετε, θα δείτε ότι όχι έτσι όπως τα λέμε τα πράγματα, γιατί πήραμε το βίντεο αναλυτικά κομμάτι-κομμάτι, αλλά και καλυμμένα πώς θα σας το παρουσιάσουν. Ήδη ξεκινάνε. Μία ώρα πρωτού μιλήσουμε με τον Άγγελο, ήδη κάποιοι βγάλανε ένα πρώτο βιντεάκι. Επίσημα, από τα επίσημα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και στην Ελλάδα, εντάξει. Αλλά το παρουσίασαν πολύ λάθος. Έλεμε VR και για οικονομία. Και επενούσαν την τεχνολογία. Δεν έχουν καταλάβει που πάμε, μάλλον. Τι να πω. Ναι, βέβαια και την επενούσαν. Την επενούσαν γιατί είναι για το καλό μας. Θα τη χρησιμοποιήσουν κατάλληλα. Είσαι καλά με το γυαλάκι, εντάξει. Το είδες ότι δεν υπάρχει γυαλάκι. Άσε τώρα, τώρα πρέπει να βάλω εγώ, μου φαίνεται, γυαλιά. Εγώ δεν βλέπω καλά, λοιπόν, εδώ πέρα. Ψάχνω στο Google, τίποτα. Εγώ εδώ πέρα θέλω να μου κάνουν οι ακροατές και οι ακροάτες μια χάρη. Να πηγαίνετε χειροκίνητα και στη σελίδα του Άγγελου Καραγιώργου, γιατί οι ενημερώσεις δεν πάνε συνήθως. Βγάζει ενημέρωση στο YouTube, ώστε να γράψετε τη σελίδα κανονικά, βάλετε την μια στα αγαπημένα σας, να το ελέγχετε μέρα παραμέρα. Το ίδιο και στο κανάλι του Ούχου TV, γιατί δεν έρχεται ενημέρωση καθόλου, βλέπω ότι γίνονται τα στατιστικά. Τώρα το τι γράφει τώρα από κάτω το κοντέρ, έχει κλείσει το κοντέρ 3,6 χιλιάδες, είναι το maximum. Μέση τιμή 500 προβολές, πολύ καλά πάμε. Εικονικά είναι αυτά, ξέρουν αυτοί τι κάνουν και γιατί το κάνουν. Αλλά θέλω όμως να μας γράψουν στα σχόλια οι φίλες και οι φίλοι τη γνώμη τους για αυτό το θέμα. Ας γράψουν και σεντόνια, ολόκληρο κείμενο, δεν θα το επιτρέψουμε. Λοιπόν, για όλη αυτή τη συζήτηση, και αν έχουν πολλαπλά σχόλια, μπορεί να γράψουν ότι στο τάδε σημείο αυτό το σχόλιο, χρόνο τάδε, τάδε χρόνο αυτό το σχόλιο, ώστε να υπάρχει μια συνοχή, να καταλαβαίνουμε και ο Άγγελος και εγώ. Ναι, γιατί έχει πολύ τροφή για σκέψη. Ναι, και εμείς είμαστε δύο απλοί άνθρωποι. Εγώ τουλάχιστον είμαι απλός άνθρωπος, ο Άγγελος είναι ανώτερος από μένα, είναι καλύτερος στις αναλύσεις. Αλλά με τη βοήθεια τη δικιά σας μπορούμε να βρούμε και πράγματα τα οποία εμείς δεν είχαμε φανταστεί. Και για να βάλω και το κερασάκι στην τούρτα, Άγγελε, και τι εννοώ κερασάκι στην τούρτα, που δεν έχει σχέση με, πες το, δεν έχει σχέση με το θέμα μας ακριβώς, αλλά έχει σχέση
με το πώς προχωράει η τεχνολογία, θα σου στείλω επιτόπου, για να δείτε ότι δεν τα έχουμε σχεδιασμένα. Έχουμε ελεύθερη συζήτηση με τον Άγγελο. Αυτό είναι που λέμε χαλαρή κουβέντα και δεν θα γίνει και κανένα μοντάζ. Λοιπόν, θέλω να... Ούπε στο μεσημέρι. Ναι, τώρα χαλαρά. Δεν κάνουμε καμία εκπομπή στην οποία εμείς θα έχουμε ούτε κέρδη ούτε τίποτα. Μιλάμε ελεύθερα, όμορφα, σαν να μιλάμε στο Viber, που πόσες φορές έχουμε μιλήσει στο Viber και έχουμε πει και τι δεν έχουμε πει. Λοιπόν, κοίτα λίγο το θέμα που σου έστειλα. Μου στείλες τώρα στο Viber. Ναι. Α, σου ήρθε ναι. Ή όχι? Όχι. Λοιπόν, είναι ότι στην Ιαπωνία κατασκευάστηκε ζωντανό ανθρώπινο δέρμα για ρομπότ. Α, μάλιστα. Ναι, δεν μου είχε έρθει αυτό. Δεν σου είχε έρθει ακόμα, περίμενε. Ναι, αλλά κάπου το είδα νομίζω τις προάλλες. Ναι. Περίμενε. Τώρα θα σου ήρθε όμως. Ναι, ήρθε. Λοιπόν, οι Ιάπωνες, λέει, ερευνητές ανέπτυξαν μια νέα τεχνική για την προσκόλληση τεχνητού δέρματος σε ανθρωποειδή ρομπότ. Το τεχνητό δέρμα κατασκευάστηκε, λέει, στο εργαστήριο χρησιμοποιώντας ζωντανά κύτταρα. Είναι μαλακό, όπως και το πραγματικό, και μπορεί να αυτοεπιδιορθωθεί αν κοπεί ή σχιστεί. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της ομάδας, Σότσι Τακεούτσι, από το Πανεπιστήμιο του Τόκιο. Η καινοτομία, λέει, αυτή αποτελεί ένα μεγάλο βήμα στη δημιουργία ανθρωποειδών ρομπότ που θα μοιάζουν όλο και περισσότερο στους ανθρώπους. Επιπλέον θα μπορούσε να προσδώσει στα ρομπότ αυξημένη, λέει, κινητικότητα και ικανότητες αυτοεπιδιόρθωσης και ανίχνευσης. Μοιάζουν με ανθρώπους. Θα παίρνουν και ανατροφοδότηση να μαθαίνουν καλύτερα να κλείνουν τις πληγές και να αυξάνουν την κινητικότητα. Καταλαβαίνεις τι γίνεται τώρα, πού έχουμε φτάσει. Δεν θα μπορείς να τα ξεχωρίσεις δηλαδή κιόλας. Δηλαδή κάπως έτσι. Θα περιπλανόμαστε σε ένα υποτιθέμενο μέλλον, σε ανθρώπους οι οποίοι θα είναι φορμαρισμένοι, θα έχουν δικές τους φυτεμένες αναμνήσεις, σε ανθρώπους οι οποίοι δεν θα είναι άνθρωποι, θα είναι ρομπότ στην ουσία, θα έχουν και δέρμα κανονικά, και γενικά δεν ξέρω τι κόσμος είναι αυτός που... του μέλλοντος που θα αντιμετωπίσουμε, Άγγελε. Ναι, δεν θα μπορείς να τους ξεχωρίσεις. Δεν θα είναι όλα... Δεν θα μπορείς να... Γιατί θα πρέπει τα ρομπότ θα πρέπει να μοιάζουν με ανθρώπους. Να έχουν δηλαδή δέρμα, να έχουν τα πάντα. Και πώς να είμαστε σίγουροι ότι δεν συμβαίνει ήδη αυτό. Ακριβώς. Ότι δεν κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Ακριβώς. Δεν μπορείς να είσαι σίγουρος. Όταν βγάζουν επίσημα τέτοια πράγματα, μπορεί να το έχει πετύχει κάποιος άλλος πιο νωρίς. Δεν μπορείς. Εντάξει, θα τα μαθαίναμε όλα. Χρειάζεται να μαθαίνουμε και όλα. Οπότε καταλαβαίνεις σε τι πιθανόν μέλλον οδηγούμαστε. Και λυπάμαι, κυρίες και κύριοι, δεν είναι φαντασία. Είναι πραγματικότητα. Είναι τεχνολογικά επιτεύγματα αυτά. Ναι, και επίσης να αναφέρουμε και ότι αυτά τα οποία δείξαμε στο βίντεο υπάρχουν έρευνες οι οποίες έχουν δείξει ότι έχουν γίνει σε σχέση με τη μνήμη. Δηλαδή, για παράδειγμα έχουν δοκιμάσει το 2013 σε ποντίκια και έχουν βρει δύο τρόπους μέσα στα χρόνια. Το ένα ήταν το 2013, όπου δημιούργησαν ψεύτικες μνήμες στον υπόκαμπο των ποντικών με τη χρήση οπτογενετικής από τη μία. Είναι δύο οι μέθοδοι. Η μία η μέθοδος ήταν η οπτογενετική και η δεύτερη μέθοδος, η δεύτερη έρευνα που έχει βγει πάνω σε αυτό στην αλλαγή της μακροχρόνιας μνήμης, είχε να κάνει με το RNA. Και με τη χρήση RNA μπορούσαν να διαμορφώσουν μνήμες. Έλα, Άγγελε, γίνονται τέτοια πράγματα. Έτσι μας λένε τουλάχιστον. Έτσι έχω. Έτσι λένε, κάτι μου θυμίζει αυτό, αλλά δεν θα πούμε κάτι παραπέρα. Απλά το τονίζουμε. Ναι. Το, αλλά εντάξει, τώρα χτύπησαν τα καμπανάκια, νομίζω. Και κοίταξε να δεις τώρα πώς έχει διαμορφωθεί και η κοινωνία μας. Έχουμε τρομερές. Πώς θα το εξηγήσω. Βλέπουμε συμπεριφορές ανθρώπους, οι οποίες είναι περίεργες. Λες, έχει αλλάξει αυτός τόσο πολύ. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Πάει το μυαλό μου κάπου, αλλά εντάξει, εγώ το ξέρω, είμαι και λίγο τρελός, είμαι και λίγο φαντασμένος.
Ναι, και σκέφτεσαι ότι μπορεί να τα παραλές. Μάλλον τα παραλέω, μωρέ, ναι. Μπορεί να είμαι και λίγο ψεκασμένος εγώ. Μάλλον γι' αυτό θα είναι, Νίκο, αυτό το είναι ότι είσαι ψεκασμένος, γιατί πιστεύεις ότι ψεκάζουν. Ναι, αν και το παραδεχτήκανε πριν λίγες ημέρες, δεν ξέρω αν το είδες, και επισήμως στην ελληνική τηλεόραση. Ναι, γίνονται και αυτά. Ναι, είπαν ότι ψεκάζουν, αλλά όχι όπως οι συνωμοσιολόγοι, είπαν ότι ψεκάζουν, όχι ότι ψεκάζουν, είπαν ότι ψεκάζουν. Τώρα, ψεκάζουν τώρα και εσύ, δε, χαζοψεκάζουν έτσι λίγο. Για το καλό. Για το καλό μας, ναι. Αυτό και αυτό κυρίως πρέπει πάντα να το αναφέρουμε, να μην ξεχαστεί κανείς ότι υπάρχει άλλος σκοπός. Πάντα ό,τι γίνεται, γίνεται για το καλό μας. Αυτό είναι. Ναι. Νοιάζονται για το καλό μας. Αυτό. Και σε αυτή την αναποδογυρισμένη πραγματικότητα καταλαβαίνουμε τι εννοούν το καλό μας. Διότι, ξέρεις, όλη αυτή η ιστορία είναι ότι εμείς παρατηρούμε από τα παλιά χρόνια να δοκιμάζει τεχνολογίες ο στρατός, να δοκιμάζει τεχνολογίες έτσι τώρα για το σοφρονισμό, ας πούμε, για τις φυλακές. Και νομίζουμε εμείς ότι αυτά πάνε ενάντια στους εχθρούς. Ενώ στην ουσία τα φτιάχνουν ενάντια σε εμάς. Ναι, γιατί ξέρεις κάτι, αν σκεφτείς λίγο διαφορετικά ή απλά διαφωνείς, μπορεί να θεωρείς εσύ ο κακός της υπόθεσης. Εμείς αυτό καταλαβαίνουμε. Ναι, ναι, διότι πρέπει να μπούμε εμείς στην ψυχολογία ότι τα ζητήματα είναι συλλογικά και παγκόσμια αυτή τη στιγμή. Έτσι. Είναι σοβαρά και όποιος δεν συμφωνεί με αυτά σημαίνει ότι θα βλάπτει τον πλανήτη, το σύνολο και τα λοιπά. Άρα λοιπόν είναι τρομοκράτης, θα λέγαμε. Ναι. Είναι κακός πολίτης και θέλει συμμόρφωση. Ναι, διότι δεν πάνε καλά τα πράγματα, διότι αυτός θα βλάψει. Ναι. Αυτός θα βλάψει. Εγώ σκέφτηκα ήδη και μια πολύ ωραία εφαρμογή. Κοίταξε να δεις. Μπορεί ένας άνθρωπος να έχει θυσμό στα γλυκά, ρε παιδί μου, να βλέπει σοκολάτες και να μην θέλει να φάει φαγητό, αλλά να θέλει γλυκά. Αλλά τώρα, ξέρεις, υπάρχει πρόβλημα με το θέμα της σοκολάτας και του κακάο γενικά. Οπότε, άμα του βάλουν μια τέτοια συσκευή, μπορούν να φτιάξουν μια ανάμνηση ότι το αγαπημένο του φαγητό είναι, ξέρω εγώ, το αγαπημένο στην άκρη δεν είναι, ξέρω εγώ, η σοκολάτα, αλλά είναι, ξέρω εγώ, κάτι εκτυπωμένο, ξέρω εγώ. Εκτυπωμένο γλυκό, κάτι υποκατάστατο, ή το αρέσει, ξέρω εγώ, η κατσαριδούλα, ο γρύλος, ο ψητός, αυτό λατρεύει. Αυτό είναι αγαπημένο, αφού αυτό θα θυμάται. Γιατί, τα αποκλείουμε. Μια χαρά. Γιατί, ό,τι χρειάζεται, να του αρέσουν τα έντομα, οι ακρίδες, τα πάντα. Και θα κάνει καλό και στο περιβάλλον. Σε κάποια χώρα, αν δεν κάνω λάθος, Δανία νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, ξεκίνησαν να φορολογούν αυτούς που έχουν ζώα και τα λοιπά και φάρμες, γιατί επιβαρύνουν, λέει, το περιβάλλον. Μια χαρά πάμε, εντάξει, γιατί. Ναι, είναι όλα για την προστασία τώρα της κλιματικής αλλαγής. Και είπαμε, αν έχεις κάποιο θέμα και με την κλιματική αλλαγή, πάλι μπορούμε να το λύσουμε. Θα το λύσουμε. Να πάσεις μια θεραπεία. Μια θεραπεία σε 3-5 λεπτά και είσαι έτοιμος. Θα είσαι νέος άνθρωπος. Ναι. Οπότε, Άγγελε, να ξέρεις ότι άμα ποτέ καμιά μέρα αρχίζω και έχω διαφορετική συμπεριφορά, να σου μπει λίγο στο μυαλό ότι μπορεί, ξέρω εγώ, ξαφνικά να μου κούπουσαν και εμένα κανένα στέμα και να γίνω καλύτερος πολίτης. Αυτό τουλάχιστον θα χαρώ για λογαριασμό σου που επιδιορθώθηκες και φορμαρίστηκες, τουλάχιστον. Νομίζω... αυτά απλώς έχουν πλάκα, γιατί τα σκέφτομαι, ας πούμε, πώς προσπαθούσαν αυτά τα ίδια να τα κάνουν, αλλά με πιο χαμηλό επίπεδο τεχνολογία. Ναι, με άλλα εργαλεία, πιο φτωχά, ναι. Δεν τους βγήκε και σου λέει τώρα, λέει, θα πάμε δραστικά. Θα σας πάμε τρένο. Βέβαια. Μη λέμε τη λέξη τρένο κιόλας, Άγγελε, γιατί βλέπεις τι συμβαίνει κιόλας. Μη μας πιάσει ο αλγόριθμος. Ναι, τώρα με τι να πάω, πολλές λέξεις, πολλές, το έχει δυσκολέψει το παιχνίδι εδώ πέρα. Όχι, γιατί ξέρεις, θέλω να πω ότι ας πούμε τα κομμουνιστικά καθεστώτα είχαν έτσι ένα πράγμα, δεν θέλανε δηλαδή να πιστέψεις αυτό. Είναι, τώρα... δηλαδή, σε είχαν κρατούμενο και θέλανε εσύ, δεν θέλανε απλά να τους πεις ότι συμφωνείς. Έπρεπε να θέλανε το πιστέψεις. Θέλανε να συμφωνείς πραγματικά μέσα. Έπρεπε να το πιστέψεις, ναι. Ναι, έπρεπε να το πιστεύεις. Δεν ήταν το θέμα απλά εσύ να τους πεις, εντάξει παιδιά, οκ, δεν έχω πρόβλημα, είστε μια χαρά. Έπρεπε να, εκείνη την ώρα να ξέρουν ότι εσύ το πιστεύεις. Να σου πω κάτι, μια παρένθεση. Τα βασανιστήρια. Επειδή ένας καλός μου φίλος
μου είπε μια εμπειρία όταν ήταν μικρό παιδί στη Βόρεια Ελλάδα, βασικά στη Βόρεια Ήπειρο. Είπε το εξής, ότι όταν ήταν το καθεστώς αυτό, τέλος πάντων, απαγορεύονταν να πιστεύεις στο χριστιανισμό. Γενικά απαγορεύονταν να πιστεύεις σε οποιοδήποτε θεό. Okay. Ναι, ναι, διαροπάλου. Ναι, ήταν σαν θεό είχαν αυτόν. Τέλος πάντων, για να μην λέω και πολλά, πιάσανε ένα συγγενή του, τέλος πάντων, ο οποίος αυτός ο συγγενής άναβε τα καντήλια στο νεκροταφείο, τέλος πάντων, και βοηθούσε στην εκκλησία. Και όταν του είπαν ότι ξέρεις κάτι, πέρα τα σταματήσει αυτά εδώ πέρα, λέει, δεν επιτρέπεται, λέει, πλέον, λέει, αυτά απαγορεύονται. Και γύρισε εκεί, είπε ότι εμένα, λέει, Θεός μου είναι ο Χριστός, λέει, και κανένας άλλος. Ο άνθρωπος κατέληξε για αυτή τη δήλωσή του, μέχρι να πέσει το καθεστώς αυτό, να σαπίσουμε στη φυλακή. Ναι, γιατί μπορεί και να μην καταφέρουν να το μεταπίσουν κιόλας. Ναι, δε, ενώ τώρα είδες υπάρχουν άλλες τεχνικές. Δεν ξέρω... Ναι, δεν δε χρειαστεί. Ναι, δεν χρειαστεί να περάσει όλη τη ζωή στη φυλακή. Ναι, σε 5 λεφτά και θα καινούριος. Ναι, τώρα, κρίμα τον άνθρωπο τώρα. Σαν δεν τρέπεται να πιστεύει τέτοια πράγματα, σου λέει. Φορμάτ. Κατευθείαν, ναι. Πού πιστεύει τον παγκόσμιο ηγέτη. Πού πιστεύει την τεχνητή νοημοσύνη. Πουθενά άλλο. Στην παραγωγή εκεί. Στην παραγωγή και στο χρήμα. Ναι. Και θα δημορφωθεί ένα νέο άνθρωπο. Εγώ προσωπικά, Άγγελε, να σου πω κάτι. Θέλω να πιστεύω και το πιστεύω ότι θα μας βοηθήσει ο Θεός και δεν θα φτάσουμε σε αυτή την κατάδια. Αλλά αν φτάσουμε σε αυτή την κατάδια, προσωπικά σε αυτόν τον κόσμο δεν θέλω να μετέχω. Δεν ξέρω για πόσο μπορώ να ζήσω, αλλά θα φύγω τελείως εκτός συστήματος. Δεν θέλω τέτοια κοινωνία. Δεν θέλω μια τέτοια κοινωνία να ζω. Λογικό. Λογικό είναι. Πού να θέλεις. Μα δεν είναι ζωή αυτό. Αυτό. Να, μα σου λέει ότι σου σκανάρει και τη σκέψη. Τι έχει σκεφτεί. Ναι. Δηλαδή δεν σε πιστεύουμε το τι λες. Θα σε σκανάρουμε κιόλας να δούμε. Είναι αλήθεια ή όχι. Να δούμε τι να πούνε. Τι ανιχνευτές ψεύδους. Τι να μας πούνε. Τίποτα, κάτι ρε, τίποτα. Αυτά είναι μηδέν. Μηδέν. Άγγελε. Απλώς αυτό, κρατάω το τέτοιο, εγώ ακόμα κρατάω την ιδέα ότι δεν είμαι σίγουρος το κατά πόσο θα μπορούσαν να το καταφέρουν. Δεν ξέρω, κρατάω λίγο αυτό ακόμα, διότι σκέφτομαι ότι η σκέψη δεν είναι πάνω στην ύλη, γι' αυτό έχω λίγο... Άγγελε, συγγνώμη που σου το λέω, αλλά αν σου έλεγα πριν 10 χρόνια ότι... στο όνομα ενός Υιού θα μας κλείναν όλους μες στα σπίτια μας και θα χειροκροτάγαμε όταν θα βγάλουν με την νέα τεχνολογία τόσο γρήγορα κάποια σκευάσματα θεραπευτικά, υποτίθεται, ότι θα είμαστε μέσα στο σπίτι κλεισμένοι και ότι θα φτάσει ο ένας άνθρωπος να τρώγεται με τον άλλον γιατί δεν έκανε το σκεύασμα και θα απολύονται άνθρωποι ή θα απαγορεύεται να μπουν σε μαγαζιά ή θα πρέπει να δείχνουν πιστοποιητικά, όπως μίλαγα από παλιά, αν θυμάσαι, για το QR code και έλεγα συγκεκριμένα και επέμενα, αλλά δεν μ' άκουγε σχεδόν κανένας. Αλλά τώρα ναι, σκανάρουν όλοι, ξέρουν τι είναι το QR code. Ναι. Αν στα έλεγα αυτά θα μου έλεγες, Νίκο, είσαι τρελός, είσαι μουλός, τράβασε έναν ψυχίατρο, σαν ψυχολόγο δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, και όμως έγιναν. Οπότε... εγώ έχω μάθει στη ζωή μου ένα πράγμα, ποτέ να μην λέω ποτέ. Απλά ελπίζω να μην γίνουν. Δεν λέω ποτέ ότι μπορεί να μην γίνει κάτι τέτοιο. Εντάξει, όχι, λίγο είναι το θέμα, δεν ξέρω κατά πόσο είναι τεχνολογικά επιτεύξιμο σε τέτοιο βαθμό. Να μπορεί δηλαδή ο άλλος να διαβάσει τη φαντασία σου, ας πούμε. Δεν ξέρω, εννοείται, τι να πω, δεν μπορώ να είμαι σίγουρος. Έχω κάποιες σκέψεις. Κανένας δεν μπορεί να είναι σίγουρος, αλλά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι αυτό το πράγμα με έναν κατάλληλο παρανοϊκό άνθρωπο που μπορεί να αναλάβει μια παγκόσμια ηγεσία εξουσία, έναν παγκόσμιο ηγέτη, ότι δεν μπορεί να εφαρμόσει τέτοιους κανόνες συμμόρφωσης. Δεν μπορώ να τα αποκλείσω.
να εφαρμόσει ό,τι θέλει. Απλά ναι, δεν ξέρω τι μπορούν να φτιάξουν. Το να εφαρμόσει ό,τι θέλει μπορεί να εφαρμόσει. Ωραία. Αν το καταφέρουν, σε ποιο βαθμό. Αν σου επιβάλλουν αύριο μεθαύριο, και δεν σου μιλάω προσωπικά, αν επιβάλλουν στον κόσμο ότι από εδώ και πέρα για να γλιτώσουν από εγκληματικότητες, ευνίδιους θανάτους, που είναι και τη σημοδός, και άλλα τέτοια πράγματα, ότι πρέπει να μπει ένα συγκεκριμένο τσιπάκι, γιατί πιθανόν κάποιο ιατρικό σκεύασμα δεν πήγε όπως το περίμεναν και γίνει μια δημόσια παραδοχή, και ότι η μόνη θεραπεία πλέον είναι αυτή, γιατί όταν δημιουργείς το πρόβλημα προσφέρεις και τη λύση, μετά θα το ξανασυζητήσουμε, Άγγελε. Όχι, αυτό πάλι εντάξει, απλά δεν ξέρω αν θα μπορεί όντως αυτό το τσιπάκι να ξέρει όντως, δηλαδή πραγματικά, την κάθε ενδόμηχη σκέψη σου, παράδειγμα. Με τη βοήθεια της κατάλληλης συσκευής υπάρχει πιθανότητα. Η τεχνολογία, ορίστε, είναι μπροστά μας. Εξελίσσεται. Ναι, θεωρητικά, ναι. Εντάξει, απλώς λίγο θα δούμε. Γι' αυτό έχω λίγο μικρό στο... Γιατί η ιδέα, όταν έχουμε μια ιδέα, όταν κάτι το φανταζόμαστε, όταν έχουμε κάτι, μια εικόνα στο μυαλό μας, δεν είναι αυτή η εικόνα... Δεν είναι δηλαδή άλλο οι συχνότητες και άλλο αυτό που εμείς βλέπουμε σαν εικόνα εκείνη την ώρα στη φαντασία μας. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, Άγγελε. Νομίζω ναι. ότι το θέμα το αναλύσαμε. Μας πήγε μια πολύ όμορφη και χαλαρή κουβέντα, παρόλο τις διακοπές που είχαμε με το ίντερνετ. Είχαμε για λίγο τα προβληματάκια μας, αλλά δεν πειράζει. Ναι. Ελλάδα 2.0. Συνηθισμένα πράγματα. Είχαμε κακές λέξεις, μάλλον. Είχαμε κακές λέξεις, ναι. Κακό θέμα. Αλλά ναι. εμείς το πιστεύω ότι οι προβληματισμοί μας δεν είναι τόσο παράλογοι. Παράλογο είναι αυτό που ξεκινάνε και για μένα το όριο στο θέμα του τι μπορεί να γίνει στο μέλλον είναι μόνο η φαντασία ενός ανθρώπου. Και καλά είναι μια φαντασία στην οποία να προσφέρει καλό στην ανθρωπότητα. Εδώ όμως πολλές φορές υπάρχει ένας δούριος ύπος που το πασάρουν κάτι για καλό και μπορεί να καταλήξει στο τέλος να είμαστε όλοι σε μια φυλακή. Εντάξει, αυτό το ξέρουμε ότι γίνεται συνέχεια, γιατί ξέρουμε ποιος είναι πίσω από όλα, οπότε ξέρουμε ποια είναι και η στόχευσή του. Οπότε φανταζόμαστε και τις προθέσεις του. Δεν είναι δύσκολο. Το έχουμε συνηθίσει πια. Είμαστε συνηθισμένοι. Λοιπόν... ναι, να καταλάβουμε τις πρώτες προθέσεις του. Και όχι μόνο αυτό. Και είναι και το θέμα ότι δεν προωθεί πουθενά την προσπάθειά σου. Γιατί αυτό τώρα, όπως πριν σχολίασε κάποια στιγμή στην αρχή, ότι δεν θα, ότι θα πηγαίνεις εκεί και απλά δηλαδή σου αλλάζουν τις μνήμες. Δηλαδή εσύ δεν έχεις κάνει κάποιο προσωπικό κάμα το να αλλάξεις. Δηλαδή να έρθουν φυσιολογικά οι τύψεις, να το σκεφτείς, να πεις ότι εγώ δεν είναι σωστό, γιατί δεν είναι σωστό, για τον τάδε λόγο, επειδή δεν πρέπει να κάνουμε αυτό και εγώ αποφάσισα ότι δεν είναι σωστό να το κάνω, ή εγώ μου έρχεται και κάνω αυτό το πράγμα όταν μου προκαλείται το τάδε ερέθισμα και να καταλάβω τον εαυτό μου και να πω ότι ξέρεις πρέπει εκεί να δυναμώσω και να μην είμαι τόσο, να είμαι πιο ψύχρεμος, και όλη αυτή τη διαδικασία που στην ουσία αυτή μας εξελίσσει και μας ενδυναμώνει. Ναι, εννοείται, εννοείται. Θα υπάρχει τεχνολογία για πάει... Θα σε βάλουν σε καλούπι, τελείωσε. Καλούπι, έτσι απλά, ναι. Όπως τα προγράμματα, αυτή είναι η αντίληψή τους, είναι η ληστική η αντίληψή τους, αυτό είναι το θέμα. Είναι ένα σενάριο το οποίο, στο επαναλαμβάνω και εγώ, δεν θα ήθελα να το δω, να το ζήσω. Αλλά εννοείται ότι δεν θα ήθελες, εντάξει, απλά ξέρεις, είναι λίγο, θεωρώ ότι είναι, επειδή είναι η ληστική προσέγγιση και δεν είναι το πανίλι, γι' αυτό. Είναι δηλαδή σαν να είναι μια περιορισμένη προσέγγιση που μας δίνουν, τέλος πάντων. Ποιος ξέρει πώς θα πάνε τα πράγματα. Άγγελε, θες να δώσεις κάποιο μήνυμα στους φίλους, στις φίλες? Να συνεχίσω λοιπόν αυτό που έλεγα. Ναι, το μήνυμα που να δώσω στους φίλους και στις φίλες είναι ότι πάνω απ' όλα εξελισσόμαστε και δυναμώνουμε μέσα από την προσπάθειά μας και όχι όταν παίρνουμε πράγματα έτοιμα, ούτε πληροφορίες, ούτε όταν αντιγράφουμε πράγματα, ούτε όταν μας περνάνε προγράμματα άλλοι με αυτά που μας λένε. Προχωράμε με την κριτική μας σκέψη, με τα μαθήματα που παίρνουμε, με τις δοκιμασίες που περνάμε, με τις δοκιμές που κάνουμε για να βρούμε ποιο είναι το σωστό και το λάθος. Και ακολουθούμε, πάνω απ' όλα έχουμε σαφάρο το λόγο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού για να μας καθοδηγεί και να μας οδηγεί να βρίσκουμε και εμείς τη δύναμη και να ανταπεξερχόμαστε και να
μαθαίνουμε καλύτερα και τον εαυτό μας και να βλέπουμε και τι είναι σωστό να κάνουμε για να σώσουμε την ψυχή μας. Γιατί εκεί πάει. Γιατί εδώ πέρα μιλάμε για ψυχοκλοπή. Συμφωνώ, Άγγελε. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Αλλά δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει, αλλά τα πάντα επιτρέπονται σε αυτή την κοινωνία. Μπορούν πλέον να κάνει ο άνθρωπος οτιδήποτε θέλει ελεύθερα, είτε καλό είτε κακό, αλλά αν το δεις έχει μπει ένα φράγμα και σου λένε ότι εντάξει, δεν χρειάζεται, δεν είναι και της μόδας να πιστεύεις. Τι είσαι εσύ και πιστεύεις. Εκεί στοχεύουν. Εμείς έχουμε τεχνολογία τώρα, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται καν να μετανοήσεις, θα σε κάνουμε εμείς να μετανοήσεις, σε κάνουμε εμείς καλύτερο άνθρωπο. Ναι, ούτε να μετανοήσεις. Ναι, έτσι, έτσι. Αυτά προφανώς μετά, καταρχήν δεν ξέρεις μετά ότι υπάρχει και το κακό εκτός από το καλό. Δεν είναι μόνο το καλό, δεν ξέρεις ότι υπάρχει ούτε και το κακό. Ναι, αφού δεν το ζήσει, δεν το θυμάσαι. Ναι, και με την λογική αυτή που περνάνε ότι δεν χρειάζεται ο Θεός. Ότι δηλαδή όπως δεν χρειάζεται ο Θεός, αντίστοιχα δεν υπάρχει και ο άλλος. Οπότε, εκεί είναι μεγάλη παγίδα. Εκεί. Δεν είναι τα πράγματα, απλώς. Απλά προκύπτουν. Εκεί είναι δεν μεγάλη. Υπάρχει καμία στόχευση, απλά γίνονται. Εκεί είναι μεγάλη παγίδα. Έτσι, έτσι. Οπότε να χαιρετήσουμε όλες και όλους. Άγγελε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έτσι είχαμε αυτή τη χαλαρή κουβέντα για ένα τόσο πολύ σοβαρό θέμα. Αλλά δεν μπορούσαμε να το πάμε και, πώς σας το πω, υπερβολικά σοβαρό, γιατί θα πρέπει να ξεκινήσουμε και εμείς τίποτα χάπια, δεν ξέρω και πώς λέγονται αυτά, για να καλμάρουμε με όλα αυτά που μαθαίνουμε καθημερινά και βλέπουμε. Και δυστυχώς πολλές φορές ξέρουμε κάποια πράγματα λίγο παραπάνω, αλλά αν δεν βγουν και λίγο επίσημα, ανεπίσημα, δεν μπορούμε και να τα πούμε, γιατί αν αυτά που λέμε φαίνονται παρανοϊκά, πού να ξέρετε και τι άλλο μας ετοιμάζουν. Ναι. Άσε. Εδώ δηλαδή είναι αυτά τα light, είναι τα χαλαρά. Ναι, αυτά είναι τα, έτσι, τα πρώτα. Τα πρώτα. Ναι, ένα ζέσταμα. Τα μπουμπουνιτέ πριν την καταιγίδα. Που, ακόμα δεν έχουν πέσει κεραυγή. Τι να πω. Να στη γης, προσπαθήστε να κρατήσει το μυαλό σε αυτή την περίεργη κοινωνία που ζούμε και διαμορφώνεται. Από μένα έχετε την αγάπη μου και πάλι σε ευχαριστώ πολύ, Άγγελε. Και εγώ, Νίκο, ευχαριστώ πολύ και τους φίλους και τις φίλες που ακούσαν. Να τα πούμε σύντομα ξανά, σε μια έτσι ακόμα πιο διαδραστική εκπομπή, να έχουμε και άλλα άτομα. Α, ναι, θα το δούμε. Θα το δούμε. Θα έχει ενδιαφέρον. Όσα περισσότερα μυαλά, τόσο το καλύτερο. Σίγουρα, σίγουρα. Οπότε κλείνουμε κάπου εδώ, Άγγελε. Γι' αυτό και τα σχόλια των φίλων. Ναι, είναι αυτό είναι που μετράει. Τα σχόλια. Ναι. Αρκεί να μην έχουν ύβρις όμως. Γιατί και εμείς θα βρούμε τον πελά μας. Και αυτό και οι ύβρις γενικότερα. Τώρα εντάξει, είναι κάτι που είναι πολύ χαμηλού επίπεδου. Δηλαδή, αν θες κάτι να το πεις, χρησιμοποιείς επιχειρήματα. Γενικότερα, εγώ τώρα που μιας και το αναφέρεις. Δηλαδή, η ύβρις τι πάει να πει. Τι είναι, ο ύβρις μπορεί να κάνει οποιοδήποτε χαζός να πει μια ύβρη. Όσο και χαζός να είναι, μπορεί να πει οτιδήποτε. Η μαγιά είναι να επιχειρηματολογήσεις, να κατηγορήσεις με επιχειρήματα. Αυτή είναι η μαγιά. Όχι βρισχές, βρισχές το κάνει και ο κάθε ανόητος. Δεν είναι τίποτα. Θέμα είναι να λες κάτι, να έχει ουσία. Πλέον μπορείς να γράψεις και στην τεχνητή νοημοσύνη, πες μου πώς να βρίσω κάποιον και να σου πει κιόλας. Ναι, γιατί μπορεί να έχει φτάσει και σε σημείο τόσο πολύ που να μην ξέρει ούτε να βρίσει. Άστα, ναι, υπάρχουν τέτοιοι πλέον, όντως. Άστα. Ναι. Άγγελε, σε χαιρετώ. Να είσαι καλά, Νίκο, και εγώ χάρηκα πάρα πολύ. Μεγάλη μου χαρά. Τα ξαναλέμε. Να είσαι καλά. Τα λέμε, ρε φίλε. Να είσαι καλά. Γεια χαρά. We're living in the matrix. Staring at a screen, my mind begins to roam. Is our life a lie just again? Not all. In a digital world, I seek the truth within. Are we living in the matrix? Our freedom's just a distant dream. You messed up my dicks. Κοιτάζοντας μια φωνή το μυαλό μου αρχίζει να περιφέρεται. Η ζωή μας ένα ψέμα απλώς, σε ένα παιχνίδι που δεν είναι δικό μας. Σ' ένα ψηφιακό κόσμο αναζητώ την αλήθεια μέσα μου. Ζούμε στο Matrix και η ελευθερία είναι απλώς ένα μακρινό όνειρο.
mission up in program sight. I search for an escape. Do I lock the hidden door? Are we living in the matrix? And do I wanna wake up for sure? Οι άνθρωποι πέφτουν, but με τα μάτια κλειστά. Σαν τα σε μια ψευδέστηση, ένα προγραμματισμένο θέαμα. Ψάχνω για διαφυγή για να ξεκλειδώσω την κρυφή πόρτα. Ζω μέσα στο Matrix και θέλω να ξυπνήσω στα σίγουρα. Στα σίγουρα. Whether free or bound, the choice is ours to find our ground. In the matrix, I search for the light. Are we living in the matrix and the truth is hidden in plain sight? Τελικά είμαστε ελεύθεροι, φυλακισμένοι. Η επιλογή είναι δική μας, τον τρόπο μας να βρούμε. Μέσα στο Matrix, φτιάχνω για το φως. Μήπως ζούμε στο Matrix και η αλήθεια είναι κρυμμένη σε κοινή ιδέα. Search for the light. Are we living in the matrix and the truth is hidden in plain sight? Τελικά είμαστε ελεύθεροι.